Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Καλημέρα, 10ου μηνός ξημερώνει, Ιανουάριος του 2017. Όλα βαίνουν καλώς. Περάσαμε τις γιορτές. Μπαίνουμε σε εβδομάδα προσαρμογής. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Η πόλη δεν πάει πολύ καλά, βέβαια. Είδαμε τη βαθμολογία σήμερα της Α Εθνικής. Είδαμε έξω τον Άρη, έξω τον Ηρακλή, έξω τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στο πρωτάθλημα Ελλάδος, από την πέμπτη θέση, από την πρώτη μέχρι την πέμπτη θέση, δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Άρης, δεν είναι ο Ηρακλής, δεν είναι ο Απόλλων. Ο Απόλλων! Όχι Απόλλων, Απόλλων! Ο Απόλλων της Καλαμαριάς. Διαφέρει κανέναν. Είσαι ο MVP της Βασιλόπιτας. Ο Σέρλοκ Χόλμς. Ήδη αμάντη μου στη Βεσπασίλη. Πάμε λοιπόν. Νάτος. Καλή διαβουρική χρονιά, κύριε Ραπτόπουλο. Κόψαμε πίτα. Ήδη αμάντη μου στη Βεσπασίλη. Κόψαμε πίτα. Φεβρουάριο θα πω. Γιατί να μην κόψουμε. Ναι. Το φλουρί ποιος... Κόψαμε. Πάλι, φλουρί. Κόψαμε. Πάλι θα κόψουμε. Συνήθως αυτοί οι σύλλογοι, γενικότερα... Συλλόγοι. Ναι. Φεβρουάριο, Μάρτιο. Ναι. Ο σύλλογος Ποντίων, ξέρω κάτω, Ραχούλας. Ο σύλλογος Σαρακατσάνων, Άνω Πλατανιάς. Ναι. Απόδημο ελληνισμού. Οι Παρθένες, ξέρω εγώ, οι οποίες οι μπαμπάδες τους ήταν στρατιωτικοί και μείναν ανύπαντες. Ο καθένας κάνει ένα σύλλογο, καθένας, και φυσικά... Η αλήθεια είναι ότι θέλει να παίρνει και κάποια προμήθεια. Γιατί σύλλογος χωρίς προμήθεια δεν υπάρχει. Βέβαια. Και κάποτε οι σύλλογοι πηγαίνανε και την πέφτανε και στα κόμματα. Τα κόμματα δίνανε κανένα φράγκο. Δηλαδή ήμουν εγώ υπουργός, βουλευτής, εδώ έλεγα. Που τι θέλετε, ρε παιδιά, σας κόψω μια επιταγή 20.000, τα 5 τα πάρω εγώ. Ναι. 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 Υπέρσι λόγω έγραφε επιταγή. Εμού του ιδίου. Ωραία πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο χιονισμένο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 1-0 με το Λέτο. Ο οποίος, 1-0 με κεφαλιά στο 82 του Λέτο, ο οποίος έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε οπαδό, ο οποίος διαμαρτυρόταν εναντίον του. Ο Ζουνίδης έπιασε διάλογο με φίλαθλο, ο οποίος διαμαρτυρότανε. Η κατάντια του Παναθηναϊκού όριο δεν έχει. Είπαμε για την κατάντια γενικότερα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή, διώχνει τον Τζαβέλα. Αυτή είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή είδηση. Στον Άρη δεν υπάρχει Σάλιο, είναι έτοιμος να φύγει, λέει, στις ΗΠΑ ο μεγαλομέτωχος για ένα ταξίδι που θα κρατήσει αρκετό χρόνο. Ψάχνει. Ξέρω ότι ψάχνει να επενδύσεις. Επενδύει να επενδύσει. Εντάξει, θα αφήσει πίσω του άλλους ανθρώπους εδώ. Γιατί να μην αφήσει. Ο Λευτέρης Αρβανίτης είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να συνεχίσει τον Άρη. Ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι καλός φίλος. Εντάξει, η ΠΑΟΚΑΡΑ έχασε 1-0. Τα Γιάννενα καθόταν σαν κολόνες της ΔΕΗ, οι άλλοι τα χάνανε, μπερδευτήκαμε, δεν ξέραμε τι γινόταν. Κάτι έγινε εκεί πέρα. Τι έγινε, τι δεν έγινε. ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρασε από την Ξάνθη 2-0 με καρατιά του Λυσγάρα. Ψήλο επεισόδια δείξαν εκεί κτλ. Ότι ήταν πραγματικά ένας αγώνας πάρα πολύ δυνατός, δυναμικός. Και πέρασε ο Ολυμπιακός 2-0 με καλή άμυνα. Διαμαρτύρεται και για ένα μπέναλτι που δεν το δώσανε. Ο Καράπαπας έβγαλε ανακοίνωση. Ο Καράπαπας έτσι λέει αυτό. Έβγαλε ανακοίνωση, σφαγή του Ολυμπιακού, αύριο το φως γράφει. Πάλι. Ναι, ναι. Έλα το. Δεν μας δώσαν μπέναλτι, καρατιές μας δίρανε. Ο Ολυμπιακός δεν μας έδωσε μπέναλτι. Ναι, ρε φίλε. Πού στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Πού στην Ξάνθη που κάθε χρόνο λέει περάστε τα παιδιά. Ορίστε, φέρτε λουκουμάδες και φύγετε. Στην Ξάνθη, ρε. Ξανθούλα, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ξανθούλα, ρε φίλε. Στην ΑΕΚ πάει προπονητή μάλλον ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου, φίλε. Λουτσέσκου, σοβαρά, θα πάει ο Λουτσέσκου. Και θα κάνει τράμπα εκεί με τον Παπαδόπουλο του Άβελ να πάει στην Ξάνθη. Αυτό περιμένει ο Άβελ. Καλά, ο Λουτσέσκου θα φύγει από τη δεύτερη θέση να πάει στην έκτη, ρε φίλε. Εντάξει, έπιασε τα βάνη. Ούτως ή άλλως τώρα, άμα φύγει δεύτερο, πέμπτη θα βγει η Ξάνθη. Τέταρτη, έκτη, έβδομη. Ξέρω. Α. Στη Ξάνθη, καλά. Σκοπός, ναι. Σκοπός είναι να φεύγει τη στιγμή που πρέπει να φύγει. Όπως ο Ροντρίγκες, τα βάνει δηλαδή. Βέβαια. Ο Ροντρίγκες έκανε μια σπουδαία μεταγραφή. Τον περιλάβανε εδώ και του είπαν τι παλιοκάθαρμα είσαι, ναι, που θες να πάρεις 1.200.000 ευρώ το χρόνο ενώ εδώ ναι, παίρνεις 300.000. Ναι. Παλιοτόμαρο, φιλάργυρε. Ναι. Κακέ άνθρωποι, ξέρω και τα λοιπά. 400.000 έπαιρνε. Εκεί και πολλά έπαιρνε. 1.200 θα παίρνει εκεί. Ένα 200. Θα παίρνει, ναι. Παλιά άνθρωποι λέει για τα λεφτά έβγες. Ναι. Ιούδα, Ισχαριώτη και σε, τα λοιπά. Ναι, σε διώξαμε. Πήγε ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν center for το Σωτηρίου. Έφαγε χιλόπιτα από την Αποέλα, ευχαριστούμε πολύ, λέει. Πώς έφαγε χιλόπιτα, τι πήγε. Τα λεφτά που μας δίνετε, λέει, είναι λίγα. Συγχωρώσει η τσέπη, πήγε να τις πάρει. Δεν πήγε με μαστίχες χίου. Γιατί, γεια σας, ήρθαμε την αθουδέσμη και από την γλυκά, παστάκια.
Πήγε με το. Σεντερφόρ πήγε να πάρει, δεν πήγε να πάρει. Δεν ξέρω αν πήγε με το αεροπλάνο ο Μίχελ, πήρε το πλοίο. Πάει Κύπρο. Αεροπλάνο πήγε. Γρήγορα. Πάει Πειραιά Κύπρο, πάει πλοίο. Πάρε φίλα, πού να πάει, 20 μέρες θα κάνει τώρα. Ναι, πήγε με αεροπλάνο. Να φάει τη γλώπητα γρήγορα. Μπαμ, μπαμ. Έφαγε με. Και έχω και μια πληροφορία ότι θα τα ρίξουν λέει στο Μίχελ και θα το διώξουν. Αυτή δεν την ξέρω την πληροφορία, είσαι ο μάγος. Αυτή την πληροφορία είναι ο μάγος τη πληροφορία ότι αυτό ο άνθρωπο, να πούμε, κακώ τα έκανε τα πράγματα. Αυτό φταίει που δεν έβαλε ρήτρα στο Ροντρίγκε μεγαλύτερη. Και... Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν κατηγορήσουμε τον Μίχελ ότι δεν έβαλε ρήτρα μεγάλη, να πούμε, στον Ροντρίγκε, χιλιτίδη Γιάννη. Δεν βάλει ρήτρα μεγάλη, φίλε. Ρήτρα λέει, παλιά άνθρωποι δεν έκανε τη ρήτρα. Μα πληρώνει και τα λοιπά. Συμβόλαιο, έχει μεγάλη ρήτρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Πάουκ τον πούλησε κάτω από τη ρήτρα. Μπράβο. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Μίχελ ότι κάτω από τη ρήτρα και θα πάρει, λέει, μια μεταπολιτική αυτή. Αν ο Ροντρίγκε πάει στην Άρσεναλ αύριο και πωληθεί όπω, α πούμε, πωλήθηκε ο Λούκα, θα πάρει 20% Πάουκ. Δεν είναι άσχημο αυτό. Όχι, ρε φίλε, καλά του πληρώνει. Δεν είναι άσχημο. Εντάξει, και ο Ροντρίγκε φεύγει από την τέταρτη ομάδα τη Ελλάδο για να πάει στη δεύτερο-τρίτη, τέταρτη ομάδα τη Τουρκία. Ναι. Μεγαλύτερο κοινό, καλύτερη τηλεθέαση, καλύτερη χορηγή, καλύτερη χώρα. Μεγαλύτερο μπάτζετ, πιο πολιτισμένη, πιο φανατική. Εντάξει, οι Έλληνε. Εντάξει, είναι σε μια σύψη, είναι σε μια, μια κατήφια, είναι μια αυτή. Φεύγει ο Ροντρίγκε, δεν κουνιέται φίλο. Φεύγει ο Τζαβέλα, δεν κουνιέται λάσπη. Δεν διαμαρτύρεται κανένα. Όλα είναι μια χαρά. Τέταρτη Παοκάρα θα βγει. Πρέπει να κάνει και μια νίκη. Θα βγει. Θα βγει η Παοκάρα. Μην τσιμπάω και είσαι, θα βγει. Ναι. Στι άλλε ομάδε, εντάξει. Καγιούλη μου στείλε ένα μήνυμα εδώ στο κινητό. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Ναι. Καγιούλη. Το ρίξαμε κάτι πινελίκια και να πούμε. Είστε παλιοχαρακτήρε, επειδή έγινε. Κάτσε να δούμε. Καγιούλη εδώ. Πιο ήρεμα για μένα. Μαγάλε, Καγιούλη. Ε, Καγιούλη! Τι ήρεμα, λέει. Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι έγινε τώρα. Πιο ήρεμα για μένα. Μισό λεπτό. Κύριο Καγιούλη, μηνύματα, εισερχόμενα. Τι έχουμε, πιο ήρεμα πάλι. Το πιο ήρεμα με όμικρον γιώτα. Εντάξει, τώρα τι. Το πιο ήρεμα με όμικρον γιώτα. Α, σκουλέκα η Ανατόλια βγάλαμε. Δεν λασάλε, ή τι. Έχω τι πόρτε. Τι κύριε. Ποιο είναι, μα ρε. Τρέμω, μην έρθει ο Μπέκα και με δίνει τώρα. Καταλαβαίνω. Ναι, μην γίνει κανένα κύριο. Πάντα στο αυτοκίνητο πίσω έχω τα Πάμπερ Κώστα και φίλοι του Χέρι. Και με πάνω. Αυτοί οι μεγάλοι παραγοντάρε που κάναν τον Ηρακλή μεγάλο. Ναι, κάτσε καλά, Καγιούλη μου. Δεν μπήκε η θύρα 10 μέσα, μην πω εγώ με κανένα μάξι γιατί δεν σε βλέπω καλά. Μην ξαναστείλει μήνυμα εμένα. Μην ξαναστείλει. Στον κόκκινο να τα στείλει αυτά. Γιατί είμαι παράφρον. Με παλάβρα, ναι, να ξέρει. Είναι το λίγο παλιού χαρακτήρα τη αυτά. Μην πει με κανένα κόρτο παραμπαίνω μέσα. Δεν νιώθει. Εγώ δεν είμαι επιφταίκη. Είμαι τρελό, ναι. Δεν νιώθει, το ξέρω. Φέρει φουσκωτού και εξαπλωτού, δεν ξέρω. Λοιπόν, 9:55 καιρό μήνυμα στο 54-34. Τι έχουμε. Σήμερα χαρακτηρίστηκες από την εκπομπή του Συνδέσμου του Άρη ως προφήτης της Τσέπης Καρυπίδη και σε περίμενα να βγεις στην εκπομπή να τους τα πεις για 4-5 άτομα. Δεν το κατάλαβα καθόλου αυτό το μήνυμα. Για τα συγκόμενα του Καρυπίδη, εγώ δεν έχω να μιλήσω. Α, για σένα λέει. Τους σουπεράδες εκεί πέρα. Εγώ γκόμενα του Καρυπίδη δεν είμαι και θα μπορούσα να είμαι και μπορείτε να ρωτήσετε τον Μάρκο τον Καραμπέρι αν θα μπορούσα να είμαι εσείς συνδεσμίτες του Super 3. Εντάξει, γκόμενες του Καρυπίδη. Στο Ραπτόπουλο δεν θα μιλάτε. Γκομενάκια του Καρυπίδη δεν θα γίνουμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Ούτε του Σαφίδη θα γίνουμε γκομενάκια, ούτε του Μαρινάκη, ούτε του Αλαφούζου. Καταλάβατε εσείς που κάνετε εκπομπές. Γιατί εμείς πήγαμε κάτω στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου και σε ένα μήνα τη γυρίσαμε τη δουλειά. Φύγαμε. Γι' αυτό λοιπόν καγιούλιδες, σουπεράδες, ξέρω εγώ τι παοξίδες, Ολυμπιακοί, αυτά κτλ. Καθίστε φρόνημα, ακούτε, πείτε ό,τι κουστάρετε, κατηγορήστε, σκίστε. Εμείς εδώ είμαστε. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Εγώ μήνυση, αγωγή και αυτά δεν πρόκειται να κάνω. Να έχετε υπόψη σας. Σιγά, δώσουμε 150 ευρώ. Τότε. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε. Αυτά τα αδερφίστικα του Facebook. Τα σε δύρω. Ναι, λέμε. Το έγραψε στο Φασεμπόκο. Φασεμπόκα. Ποιο Φασεμπόκο. Όχι, απάντηση ήταν. Ποιο Φασεμπόκο, ρε παππούρε. Ποιο Φασεμπόκο. Στο Φασεμπόκο. Στο Φασεμπόκο, λέει. Το καλαθαφέρι. Φύγα τα γυαλιά του, ακούγα. Το λέει εδώ ο Γιάννη μου το Φασεμπόκο. Ποιο Φασεμπόκο. Ποιο Φασεμπόκο. Αυτό ο Γιαφάνης είναι αργός. Ποιο Φασεμπόκο, ρε φίλε. Απα. Α, τι καλά. Λοιπόν. Θα έρθω να σε δίνω από το Facebook. Θα σε κάνω like από το Facebook. Ναι. Θα βγούμε στο Instagram. Ναι. Α, Κώστα, θα δώσουμε χαιρετίσματα σε ρε τώρα που είπε Instagram. Συγκαιρετάνε όλα τα παιδιά από εκεί γύρω χωριά. Πήγα την Κυριακή μια βολτίτσα. Πού πήγε? Εκεί στα μέρη σου. Του γαμπρό, εκεί στη Σύχνη. Ο γαμπρό να βγει, ναι. Δύο-τρει ώρε πήγα μια δουλειά εκεί στα πατρικά μου εδάφη. Ο Γιώργο, ναι. Πέρα του Γάζουρο, Θολό, να δώσουμε χαιρετίσματα στο τζαμτζάκι που μα ακούει εκεί τα παιδιά. Ο Θολό, ποιο είναι το. Στο Θολό.
Απέναντι από το Γάζορο, πιο κάτω είναι. Κάτσε ρε, Ζύχνη είναι, Γάζορος. Ζύχνη κατεβαίνοντας είναι Θολός και μετά είναι Θολός είναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί σύνορα με Δράμα δεν είναι, ναι, από το Ζύχνη. Ναι, ναι, εκεί είναι. Και μου λέει τι κάνει, εκεί λέει θέλω να έρθουμε, λέει να μπούμε φωτογραφίες, λέει με τον Κωστή, να μπούμε στο Instagram. Λέει να μεσολαβήσεις, ξέρεις, έχω γίνει ο Δρυμτσάκα σου, να πούμε. Έχω γίνει ο Δρυμτσάκα σου. Έχει κάνει ο Δρυμτσάκα. Έχει κάνει ο Δρυμτσάκα αυτό, όπως το λένε. Ιστορία. Τι έχει κάνει. Ναι, να κάνουμε το άλλο live θα γίνει μετά από μήνες. Θα γίνει σκηνοθετημένο. Θα γίνει. Εντάξει, το κάναμε το ένα, κάναμε την ψυχούλα μας, αλλά εδώ πρέπει να οργανωθεί η ιστορία. Πρέπει να έχει κείμενα, πρέπει να έχει παράσταση, πρέπει. Δεν θα είναι. Ναι, φίλε, μια μισή ώρα στο τέλος αυτοσχεδιασμός έπαιξε. Μια μισή ώρα αυτοσχεδιασμός. Καλός είναι και ο αυτοσχεδιασμός. Ναι, σωστά. Ο κόσμος γουστάρε όμως, έτσι μιλάμε. Τώρα πολύ γουστάρε, είδες εκεί πέρα. Καρυπίδης. Και ο Σαββίδης και ο Καγιούλης. Θεσσαλονίκη απόν, από τις πρώτες πέμπτη θέσεις. Εντελώς απόν. Τη βαθμολογία να πούμε. Κάνω εγώ τον Καρυπίδη, τον Ψηφίδη. Ψηφίδης είναι και οικογενειακό μου φίλο. Ένα εκατομμύριο πήγε κουραπιέδες στη ΔΕΗ να δώσει προκαταβολή. Δεν είχε ψηλή. Τι Ψηφίδης τώρα. Άμα εκείνο είναι ο συνέσ φίλο, ο άλλο είναι κουμπάνο, ο άλλο είναι αυτό και τα λοιπά και ο άλλο είναι κολλητό του Φουσκωτού, το κάναμε έρωτα τη μάνα. Άστε το να πάει στο διάλογο. Εντάξει. Άστε το να πάει στο διάλογο. Κολλητηλή και άστετα. Άμα κάνουμε κολλητηλή και με τέτοια ακροματικότητα που έχουμε θεματικότητα, θα είχαμε και άλλε απολαύσει. Άστε το να πάει στο διάλογο να πούμε μεσημεριάτικα βράδυ τι ώρα είναι. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Ναι. Πάω κάνα 280 άτομα στην κερκίδα. Γιατί είναι 280? Πώς ήταν. Πώς ήταν. Πώς είναι. 520. 520. Έλα ρε φίλε. Τα Γιάννενα στημένα πίσω στα 30 μέτρα. Ναι. Εντάξει. Λεωφορείο, πουλμαντό. Ναι. Κάθε δύο λεπτά ευκαιρία ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τα έχανε. Φυσικά τα έχανε. Ναι. Γιατί τα έχανε. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, τι. Δεν μπορούσε να τα βάλει. Να και τα χάνει. Δεν ξέρω, μπορεί να τα είχαν. Άμα του λέγανε, ξέρω εγώ, έχει κρύο, ξέρω εγώ κτλ. Αν βάλει στο Λεβαντόφσκι την μπλούζα του ΠΑΟΚ, μπορεί να τα χάνει και αυτό. Τι κόμπλεξ είναι αυτό με αυτή την ομάδα. Φίλε, να σου πω κάτι. Πώς τα χάνουν έτσι τα κόμπλεξ. Αυτός ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ είναι, έχει γίνει πιο κρύο. Έχει γίνει πιο κρύο και από το χιόνι και από τον Παγετώνα. Ναι, και από αυτός ο ΠΑΟΚ. Μακουμπούλου πιο κρύο έχει γίνει. Αυτό ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τον ερωτισμό του, έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στο DNA του, έχει χάσει εκείνη τη βλαχομαγιά του, έχει χάσει εκείνη τη στραβοστομιά του, έχει χάσει εκείνη την απέτησή του την παράλογη. Είναι υπόδουλο συναισθηματικά στον Ιβάν Σαββίδη. Είναι. Ναι. Εντάξει. Έχει κόψει τον ήχη και έχει γίνει σόφτρε, φίλε. Πελατάκια έγινε. Ναι, πελατάκια. Έγινε πελατάκια. Έγινε πελατάκια. Λοιπόν. Καλησπέρα, Κωστή. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Πώς γίνεται στο ραδιόφωνο του κυρίες και κύριοι να διαφημίζει το προϊόν, το πρώην γραφείο τύπου της ΕΠΟ. Δεν το κατάλαβα γι' αυτό τώρα. Κάξε. Για το σε λίγο. Άκου να δεις. Για πάμε. Άκουσε να δεις. Η πόλη αυτή έχει επαναστάτες, ναι, που μπροστά έχουν πανοπλίες, ναι, και πίσω έχουν τρύπες μεγάλες. Okay. Πανοπλία μπροστά, εννοώ δημοσιογραφικά, ποδοσφαιρικά. Εντάξει, μην το. Έτσι πορεύτηκε αυτή η πόλη χρόνια τώρα. Τώρα η παραγίνη το κακό. Ναι. Τώρα θα έρθουν μπέιδες, θα έρθουν οι άλλοι. Πώς το λένε τον άλλο τώρα στην Κρήτη από κάτω. Πολάκιες. Όχι, ρε, πώς το λένε αυτό. Ο φίλο του Καρυπίδη εκεί πέρα. Α, δεν το ξέρω. Που είχε πλακώθηκε με τον αυτόν, ρε, με τον Κούγια που είχε πλακωθεί. Έλα, ντε. Ναι. Έχει εξαφανιστεί, να πούμε, ξέρεις τι έγινε. Εξαφανίστηκαν οι παραγωγικές μονάδες στην πόλη. Ναι. Βιοτεχνίες, βιομηχανίες. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, κάποια λεφτά. Κάποιοι μεγαλοαστοί. Και τα λοιπά. Οι μεγαλοαστοί πεθάνανε. Τελειώσανε. Κάτι Βουλινοί, κάτι Θεοδωρίδηδες, κάτι, ναι, μεγαλοβιοτέχνες, κάτι νοικοκύριδες που πετάγανε τη δεκάρα και την πυροβολούσαν, ξέρω εγώ, με την καραμπίνα. Βέβαια. Κάτι γράντες, μάντες, ξέρω και τα λοιπά. Τελειώσανε αυτά. Μέχρι και ψωμιάδες καθάρισαν. Τελειώσανε. Τελειώσανε οι παντόφλες. Τελειώσανε. Και έρχεται τώρα να πούμε αυτός ο Σκυλομούρης, να πούμε, του Ηρακλείου. Όχι ο Καγιούλης, ο άλλος, ο Γκαραζιέρης. Ο Γκαραζιέρης. Παίρνει μια ομάδα με μηδέν χρέη από τον άλλο τον συγχωρεμένο, τον οποίο και εκυνήγησαν οι οπαδοί και φίλοι του Ηρακλή. Ναι. Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Τον εκυνήγησαν. Δημιουργήθηκε μια ιστορία κτλ. Με μηδέν χρέη και κατόρθωσαν και χρεώσαν αυτόν τον Ηρακλή, ο οποίος σε ένα χρόνο ενάμιση μπήκε πάλι σε περιπέτειες να μην πληρώνει εδώ, να μην πληρώνει κτλ. Δεν πληρώνει καυτά τζόγλια, δεν πληρώνει παίκτες, δεν πληρώνει προπονητές κτλ. Μια ιδέα και μισή. Πώς προλάβανε πάλι σε ένα χρόνο ρε Κουασταρά. Σου πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ τον είδα τα μούτρα. Τον είδες. Τον είδα. Ήρθε και εδώ, κάνα δύο φορές. Είσαι φυσιογνωμιστής. Είμαι φυσιογνωμιστής. Yeah. Και βρήκε τώρα τον Καγιούλη που είναι μάναζερ να τον σώσει. Χτυπάνε τώρα ξεφτύλες, να πούμε, την πόρτα του ΠΑΟΚ. Να σώσει ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή. Η άλλη ξεφτύλα είναι ότι τον Άρη που οι άλλοι κάνουν ραδιόφωνα κτλ. Δεν πήρα χαμπάρι ότι πάντων πάρω Σαββίδη και αυτόν τον ΠΑΟΚ τον κάνει. Τον Άρη ΠΑΟΚ με. ΠΑΟΚ με. ΠΑΟΚ με. Δηλαδή
Λένε όχι φίλοι με τον Ολυμπιακό, άρχεται. Ποιοι φίλοι με τον Ολυμπιακό? Τι φίλοι με τον Ολυμπιακό? Τι φίλοι? Τι φίλοι με τον Ολυμπιακό? Μπροστινοί ακούγονται, πισινοί ακούγονται, πλαϊνοί ακούγονται κτλ. Αυτά τα ξέρουν εκεί στο σύνδεσμο που κάνουν αυτό? Αν δεν τα ξέρουν. Που κάνουν. Ψάχνουν να βρουν καμιά μέρα τον Καρυπίδη στο άγαλμα της Ελευθερίας από κάτω να πίνει καφέ. Μαζί με τον Ορφανίδη παρέα να πάει. Τα ψάξαν αυτά? Τίποτα. Ή λένε ξέρω εγώ να κάτσουμε κάτω να πιούμε κανένα καφεδάκι κτλ. Αυτά να ψάξουν. Κάσε να κυλήσει ο χρόνο. Θα κυλήσει ο χρόνο. Τι θα γίνει? Αυτά είναι τα αντανακλαστικά. Τώρα εγώ τη τσέπη του Καρυπίδη και τα λοιπά, άστε το τώρα. Και που πιάστε κανένα μπέκτη να ρωτήσετε τι και πώς και τα λοιπά. Πιάστε και κανένα Αναστόπουλο, ρωτήστε τι και πώς και τα λοιπά. Ρωτήστε, τα ξέρετε. Και αυτή η ομάδα ταλαιπωρημένη είναι. Ο Αναστόπουλος την κρατάει. Πριν να τελειώσουν τα λεφτά, Κώστα. Αυτό τον Ιχτζίδη. Το Ραούλ Μπράβο. Ναι. Αυτό τον Παλαιστή τον Μπούρμπο που έχει ο Άρης. Έχει ένα χάφ αμυντικό στόπερο το Ρώμα 34 χρονών. Άσε, μην με το. Ο Ανάκο Γλουβγή και Φλόρος. Ο τσιμπούρ με τις κοιλιές. Τίποτα. Ο τσιμπούρ με τις κοιλιές. Αθλητικά εννοώ ο Φλόρος. Έξω μπορεί να είναι ο καλύτερος. Εμείς για τον αναγνωστικό χώρο μιλάμε. Κάτι μπαργκάν, κάτι ιστορίες. Ο Καπνίδης να πούμε soft. Α, πάει τώρα ο Απόλλωνας, τα Τρίκαλα, Όφη, η Λαμία. Θα κάνουν και ήδη έχουν κάνει μεταγραφές. Και εγώ α πούμε παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Άρη. Θα μου πεις εδώ ολόκληρος ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει μεταγραφή. Ναι, αλλά εντάξει. Είναι ΠΑΟΚ, θα βγει τέταρτος, πέμπτος. Άμα βγει πέμπτος, δεν θα γίνει και κανένα σαματάς. Είναι ΠΑΟΚ πρώτος στην πόλη και βλαχές και τέτοια. Ναι. Ο Άρης, αν βγει τρίτος, τι γίνεται? Τον ήπια με μπρούσκο, φίλε. Τον ήπια με μπρούσκο. Τον ήπια με μπρούσκο, βαρύ. Γι' αυτό δεν τώρα σου... φεύγει ο Ροντρίγκες, δεν έρχεται κανένα. Σου λέω ΠΑΟΞΙΣ, την Ξάνθη θα την περάσω. Χθες στο καφενείο, στον κόλ του Ολυμπιακού, πανηγύρισαν 3 εβδομηντάριδες. Τι πανηγυρίζετε, ρε παιδιά? Τι να πανηγυρίζουμε, λέει. Άμα βάλει κανένα γκολ τον Λουτσέσκου η ομάδα, πιάσει την Ξάνθη εσύ σαν ΠΑΟΚ μετά. Πού να την πιάσει? Είπανε. Είπανε. Ναι, φίλε. 9.55 κενό μήνυμα. Ναι. 54.340. Έχω να δω 5 μέρες στο Σοκράτη έξω να πίνει καφέ. Α, ο Νύχταρης. Ο Νύχταρης. Ο Κουμπάρος. Και αν θες να δώσεις είδηση, είναι εκπρόσωπος. Ναι, βέβαια. Το Νύχταρης. Είναι δυνατόν. Θα το λέγε. Ναι, πέστα. Καλός χρυσός ο Νύχταρης, καλό χρυσός ο Μπέος, καλή χρυσή όλη κτλ. Σε αυτή την πόλη εδώ. Τη Ρημάδα. Ένα παράγοντα δεν έχει ο Άρης να πάρει να τον βάλει εκεί πέρα να μπει μπροστά. Δεν ένα έχει ρε φίλε. Δεν έχει να βρούμε ρε ένα. Τίποτα. Αυτός ο Ηρακλής έχει ένα παράγοντα ρε έναν. Βιοτέχνη που να πήγε στα Σκόπια την Αθήνα. Ένα ναι ρε. Όλοι θέλουν να φάνε μαρμελάδα ρε. Όλοι ρε. Διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. On your rings, rings. Σπινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στο... περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way.
Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. e-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αυτός είναι ο Άρτεμις Σόρας, αυτός εδώ δεξιά με το μουσί. Και τα γυαλιά. Ναι ρε. Ξέρεις με ποιον να μοιάζει. Ποιο πες. Μοιάζει πολύ με έναν βενζινά. Πριν φτάσει στο Καφτατζόγλιο δεξιά, στον περιφερειακό γωνία. Εκείνο να μοιάζει. Λοιπόν, τα μούτρα του, για να δω. Πώς τα βλέπεις, κάτσε το δείμα. Ποιον με θυμίζει αυτός ρε φίλε. Αυτός με θυμίζει ρε φίλε Πορχέρι, δεκαετίας 80, με το τελευταίο δάκτυλο να έχει ναι, το ναι. Ναι. Με την χοντρή την πέτρα, ναι. Πασοκο. Πώς το λένε, Πασοκοταβατζή με θυμίζει. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Φυσιογνωμικά τώρα. Έτσι. Ναι. Τώρα, άνθρωπος αυτός δεν ξέρω. Σαν πρόεδρο, σαν συνδικαλιστή ανώτερο, ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε. Τι είναι, ρε Κολόγαυρο 647, τι έγινε. Γιατί λες το γαύρο Κολόγαυρο, ρε, γιατί το λες το παιδί έτσι. Από την επισκοπή. Επισκοπή. Τι έγινε, θίξαμε τίποτα να πούμε την ομάδα σου. Εμείς γενικά θίγουμε. Πρέπει να πάρουμε την άδεια να πούμε για την ομάδα σου, η οποία για πρώτη φορά στην Ξάνθη έφτιαξε την άμυνά της μετά από 15 αγωνιστικές, μετά από μαθήματα φροντιστήρια στον Πέντο. Έβαλε εκεί πέρα το Βιενά με τον Ποτία. Το Γιαφάνες. Πολύ καλός ήταν. Είσαι Ολυμπιακός, πολύ καλός. Πολύ καλός ήταν ο Ολυμπιακός, τη σεβάστηκε την Ξάνθη. Ένα γρήγορο στο περάκι θέλει, φίλε. Θέλει, δύο γρήγορα στο περάκι. Ένα τουλάχιστον, δύο είναι πολλά τα λεφτά. Δύο γρήγορα στο περάκι θέλει και δύο εξτρέμ καλά θέλει. Σπάρει το Μανολά πίσω, ρε. Πώς? Το πάρει η Manchester United, λέει. Το 60 χαρτιά, φίλε. 60 τούβλα. Αυτές είναι οι μεταγραφές. Ο Μουρίνιο 60 τούβλα, λέει, θέλει, τον θέλω πίσω, λέει εκεί. Γρήγορος. Τώρα ο Μουρίνιο με την Μανολά στη Manchester United. Δεν ξέρω τώρα. Δίδυμο σεζόνι και τα λοιπά. Θα δούμε. Θέλει για να παίξει 3-5-2 αυτό, ρε. Και εγώ σκαλιού. Γι' αυτό, ρε. Φτάσαν τη Θεσσαλονίκη να βλέπει τη βαθμολογία και να είναι Ολυμπιακό, ο Πανιόνιο, τα Γιάννενα, ναι. Ξάνθιο, Ατρόμητο. Και ο Άρης να παίζει ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο. Ναι. Με τον Κατίδη, τον Χρυσαυγίταρο να πούμε που έκανε. Και να μα βγαίνει ψυχή για να κερδίσουμε, ρε. Ναι, σε βγαίνει ψυχούλα. Πάπα. Σε βγαίνει ψυχούλα. Και βγάλει και ανακοίνωση για τη διαιτησία. Τι. Σε πάει τρένο η διαιτησία. Σκουντάει. Σκουντάει. Πιο πολύ και από την πιτζίν πάω που μα σκουντάει. Ο Πάοκ τι ο καημένο. Τώρα θα αρχίσει να σκουντάει, άμα δούμε λίγο τώρα πάλι αυτό. Άμα δεν μπορεί να σκουράρει μπροστά, λίγο έτσι, λίγο τώρα να δισκούντιγμα από εδώ και πέρα. Καβάλα το έστρωσε, μα λέει ο 9-4. Τι έστρωσε, τραγανά. Ναι. Αχιόνι έστρωσε, λέω εκεί πέρα. Στην Καβάλα είναι δύσκολο, ανέβα κατέβα εκεί πέρα. Δύσκολα είσαι εκεί πέρα, κοντά είναι, βέβαια. Είναι δύσκολη πόλη να πούμε. Ναι. Είναι δύσκολη πόλη. Λοιπόν, θα παίρνει εκεί. Τι έχετε να πείτε για τη χιλόπιτα του Αποέλ στον Πάοκ. Να βγουν να μας πούνε, δεν ξέρω τώρα, εμάς δεν είμαστε για ενημερωτική εκπομπή, αλλά αν κανένας ρεπόρτερ δεν κοιμάται και μας ακούει. Κάνα Ζαΐρη, ο οποίο θα τον έχει πιάσει καμία υπνηλία κάτω από κάνα καπό αυτό. Λες, ε. Ναι. Να μας πει, ρε παιδί μου, τι λεφτά πρόταση του έκανε. Του. Γιατί λέει, πήγε αυτός εκεί και έκανε πρόταση. Και λέει, άλλοι δεν τον πουλάμε. Δηλαδή, αν πας και δώσεις 500 χιλιάρια θα πούνε οι Κύπροι δεν τον πουλάμε. Ναι. Για βάλε μηδενικό από πίσω. Άμα βάλεις, ακόμα? Πούμε, ναι. Καταλάβεις. Απλά δηλαδή, είναι τα νούμερα. Όλα τα πράγματα έχουν μία τιμή. Φυσικά, Κώστα. Και στην αξιοπρέπεια υπάρχει μία τιμή. Και παντού υπάρχει και μια τιμή. Και στην ευπατριδοσύνη υπάρχει. Όλα υπάρχουν τιμή, βέβαια. Και σε όλα τα θέματα υπάρχει μια τιμή. Ακριβή μεν, μπορεί για πολλούς που λέει και ο Κόκκινος. Εγώ είμαι ακριβή γκόμενα. Έτσι είναι. Λέει ο Κόκκινος. Εμείς με ακριβή γκόμενα, λέει ο Κόκκινος. Άλλο είναι ευθύνη. Ο Πάοκ πήγε κάτω σε Κύπρο, Κώστα, όπως βλέπει στη τηλεόραση. Πάει ο γαμπρός με την Αθοδέσμη. Ναι. Η κοπέλα βλέπει την Αθοδέσμη. Ωραία λουλούδια. Αλλά ξέρετε που πίσω θέλει να δει και το κουτί με το δαχτυλίδι. Ναι, το δαχτυλίδι. Ο Μίχελ δεν το πήρε μαζί το κουτί με το δαχτυλίδι. Μόλις τις Αθοδέσμες πήρε μαζί και τα γαρίφαλα. Πώς το λένε, εσύ. Το διαμάντι έχει λεφτά. Τον παλιό τον τραγουδιστή που παίρνει τα χρυσαφικά, τον Κοντολάζο. Ρε. Τον Κοντολάζο. Όχι, δεν πήγε στο Κοντολάζο. Τα χρυσαφικά σα πίσω. Δεν πήγε να πάρει κανένα σύρδα.
Ναι, το διαφημίζει. Το διαφημίζει, αλλά το διαφημίζει, αλλά εγώ τον Κοντολάζο ακούω. Ρε. Ναι, ρε φίλε, έχει προσωπεί μια εταιρεία ο Κοντολάζος που ναι. παίρνει τα χρυσαφικά. Σε λέει, δεν έχει τον ήλιο μοίρα, φέρε λέει από το σιρτάρι εκείνα τα τέτοια. Φαντάζομαι που έχει πάει το ελληνικό τραγούδι. Βέβαια. Πάει ο Κοντολάζος και κάνει, πώς το λένε, τηλεμάρκετινγκ. Τι να κάνει. Ωραίος ο Κοντολάζος. Μ' αρέσει, όλο φωνάρα να πω. Που έχει βγάλει καλές νύχτες να πούμε. Τώρα, χρόνια. Θα κάνουμε. Φυσικά. Εμείς έχουμε. Πάμε, ναι, είπαμε Καναδά, Αμερική, όπου μας πάρουν τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτός ο καφές τι έγινε, από πού θα έρθει. Αμερικάνος MVP θα γίνεις τώρα. Ναι. Εκεί θα πάμε μαζί τώρα. Έτοιμος. Καράμπελας αριστερό μπακ. Όχμα. Δεξί μπακ. Ραβούλ, μπράβο και η Τζίδη Στόπερ. Με το διούδι τερματοφύλακα. Δηλαδή, γέρος αριστερό μπακ. Παλαιστής δεξί μπακ. Άμπαλος δεξί στόπερ, γέρος αριστερό στόπερ, τερματοφύλακας νέος, αλλά μοιάζει με γέρο. Ναι ρε παιδί μου. Πού είναι η λεμονάδα. Προσέχεις το λίγο. Ρίξε το λίγο κι εγώ θέλω. Ρόβας 34 χρονών και Ανάκογλου. Χωρίς Ντάντο 4-4-2, Μπαργκάν αριστερά με τη μύτη. Καπνίδης Τζιμπούρ στα τελειώματα και ο Ντούνης έξω δεξιά. Ναι, το αλλαγή, Τζανακάκι αλλαγή. Βγαίνει ο Άρης από αυτούς. Δεν βγαίνει. Χωρίς Αναστό βγαίνει. Δεν βγαίνει. Με τίποτα. Με Αναστό βγαίνει. Βγαίνει με Αναστό. Βγαίνει με Αναστό. Μόνος του Αναστό χωρίς αυτός βγαίνει. Ναι. Μόνος του. Ναι. Μόνος του θα βγει ο Αναστό. Ναι. Το πιστεύω τον Αναστό. Μόνο Αναστό θα του βγάλει. Είμαι φαν του Αναστόπουλου, να το ξέρετε. Το λέω δημόσια. Άμα είχαμε κάποιον άλλον με αυτό το ρόστερ, άλλο μπουρμπουντή, δεν έβγαινε ούτε για σφαίρες, ούτε για πλάκα, δεν έβγαινε με τίποτα, φίλε. Τώρα... Μόνο όνομα Αναστόπουλος θα μας βγάλει έξω. Μάλιστα. Θα μας βγάλει το κάρο από τη λάσπη, όπως λέμε εμείς στο χωριό. Το κάρο από τη λάσπη, μόνο Αναστό. Ο άλλο ένα τώρα. Ναι. Μόνο αυτός. Πάντως με Μπέο Γιαννόπουλο Αρβανίτη βγαίνει ο Άρης. Και με τον Καρυπίδη να επιμελεί και να παρουσιάζει. Αυτά τα επιμελήμενα με χαλάνε, φίλε. Μπέο Γιαννόπουλο Αρβανίτη. Μ' αρέσει. Λεφτά έχουν αυτοί. Έχουν λεφτά. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή τι λεφτά να βγουν. Δεν λέω να βγουν. Για πες. Τι γίνεται. Για πες. Οι ενώσεις και οι λαμογές τελειώσαν. Δεν έχουν αξία. Δεν υπάρχουν. Έχουν πλέον αξία ποιες οι ομάδες. Σωστά. Λέει πάνε. Ο Ιβάν πανέξυπνος σου λέει τι να πει να δίνω μπάλες και ναι. Πώς το λένε φόρμες ναι. στον κάθε γλίτσι να πούμε ναι. που είναι πρόεδρος ενώσεων. Κάνα λιμοτάγαρο, κάνα σκορδιατόβλαχο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Που ανεβάζει την τιμή και το παίζει και μάγκα. Και λέει, ξέρω εγώ, θέλω την ψήφο μου να την πουλήσω. Ξέρω εγώ πόσα δολάρια. Τώρα εγώ θα σου πω και κάτι άλλο για τα δολάρια. Ναι, ναι, ναι. Μην παραξενευτεί καμιά 15 Ιανουαρίου. Αν έρθουν στον Άρη κάνα 300 χιλιαρικάκια ναι. και πουν φέρει μου λίγο του καπνίδι προς τα δω. Ναι. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Και σου λέει ο άνθρωπος, εδώ πρέπει να έχουμε φίλους, ομάδες. Ναι. Λέω, Ιβάν, πανέξυπνος. Άσε τώρα που του κάνουν κριτική και τον. Μπήκε στο ακούστε κάτι. Νεγάτος. Ο Ρώσος μέχρι να έρθει στο μπλοκ το δυτικό. Να πάρει χαμπάρι πόσο λαμόγιο είναι ο Έλληνας, πόσο κοπρίτης, πόσο πονηρός, πόσο ρουφιάνος, θέλει χρόνια. Δεν κάνω κορόιδο, Ιβάν, χρόνο θέλει. Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει χρόνο. Ξέρει τι είναι και σου λέει, να έχω τον Ηρακλή μαζί μου. Γιατί να μην τον έχω. Ας δώσω 300.000-400. Τακ. Να πάρω αυτόν τον Φλόρο, να πούμε, τον... Το Λάμπρο. Το Λάμπρο. Ναι. Ο Λάμπρο για μπάλα δεν κάνει. Yeah. Είναι για να του ρουφήξει τον προστάτη. Θα μοιάζει τον χείρα. Το λέω εγώ. Όταν τον κάνω εγώ ηθοποιό, παιδάρα. Καμιά στεναχωρημένη τον χείρα. 60 χρόνια τον κάνω ηθοποιό. Τι μπάλα να παίξει. Με. Μόλις το δει τον χείρα, του ρούφηξε το μεδούλι. Δεν κάνει. Το πιει το καϊμάκι. Δεν κάνει, το πιει το καϊμάκι. Βέβαια. Α το λέω εγώ. Αφού του λέει. Και μάνατζερ είναι πιο μπερδεμένο. Μπερδεμένο είναι. Είναι αυτό μπερδεμένο. Βρήκε με το μάνατζερ το χούτο τώρα. Α, όλα. Αχάμα. Χούτο έγινε μάνατζερ. Καταλαβαίνει τώρα τι παράνοια υπάρχει τώρα. Τέλο πάντων. Χάμο γίνεται. Σαν... Δεν αντάω καλά με τον Ηρακλάκο. Να τον βοηθήσω να τον κάνω. Και πα και μείνει κατηγορία. Πα και περνάω εύκολο εγώ από εκεί μετά. Κάτσε να πάρω και τη Βέρεια εκεί κοντά την έχω μαζί μου. Γιατί να μην πάρει. Βρήκε ένα χρεατέμπορα να πούμε εκεί τον. Τον μπήκα, το ξέρεις. Μπήκα. Ένα κρεατέμπορα, ένα ισχυρό. Κρέαζε καλά. Δίνει τα κρέατα στα ξενοδοχεία και γιατί να μην δώσει. Έτσι του ξέρει και τα λοιπά. Λοιπόν. Περνάω και από εκεί, τρώω κανένα ραβανί. Δεν ξέρει, αλλά ο Αρβανιτίδης σου μπλόκαρε τις αυτές. Τώρα? Ναι, λέει κάτσε. Ρε, ο Καρυπίδης με χρωστάει. Έχω ανοίγματα. Κάνα 2 εκατομμύρια ανοιχτές επιταγές κτλ. Πώς θα πάρεις εσύ, ρε Κοντέ, του λέει τη Βέρεια να πει. Δεν παίρνει τίποτα. Λέει, ο Αρβανιτίδης. Όταν ναι. ξέρω τα γράμματα. Φυσικά και ξέρεις από Βέρεια. Και ξέρεις από γράμματα, Κώστα. Ξέρεις από Βέρεια. Σου λέει, την πάρω εγώ τη Βέρεια. Σου λέει ο Αρβανιτίδης. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Φέρε με ένα. Γιατί να βάλω εγώ την. Μετά. Τον Άρη τώρα. Ο Άρης έχει καταντήσει μετά τη λέσχη. Πού είναι η λέσχη, βρε. Ο Καρυπίδης, καλά που βρέθηκε ο άνθρωπος, γιατί
Καλά που βρέθηκε από τον Πάπ τη ΓΑΒ. Να είναι καλά. Τώρα, εδώ που τα λέμε, ξέρει από μπάλα. Ξέρει. Ο Καρυπίδη τσάκαλο είναι, 37 χρονών, 36-38 χρονών. Σακάλι μετά. Για μου ηλικία έχει, το ξέρω, είναι, παιδί. Τσακαλάκο. Τώρα έπεσε και σε μια περίοδο που η χώρα δεν κάνει. Έχουμε και τα θέματα με το εμπόριο που τραβάει. Οικονομική στενότη. Εγώ το καταλαβαίνω, έτσι τσακάλι. Κόλωσε λίγο. Κόλωσε λίγο. Το έφερε το καράβι σε καλό σημείο. Ναι. Δηλαδή έχει τον Άρη δεύτερο τρίτο. Έχει να πούμε ξεχρεωμένα τα πάντα. Και λέει: εγώ έφτασα μέχρι εδώ. Άμα κολώσω. Εδώ είναι το γαμότο για του Αργεντινού. Ναι. Άμα κολώσει ο Καρυπίδη, σα πήγε από τη Γάμα στη Β' καθαρού. Σας έβαλε μέσα, ναι, σας έβαλε μέσα, σας ξόβησε, σας έκανε με υπουργούς, με τα λοιπά, με Κοντονίδες και καθάρισε. Καθάρισε. Τι ο Κοντονίδες. Δεν είμαστε τύποι που έχουμε πονηράδα και τα λοιπά. Λέμε όπως είναι τα πράγματα. Η οικογένεια του Άρη, εσείς που κάνετε και εκπομπή, ρε, που κάνετε, μιλάτε και καλά ξυγέστερα. Ρε Κώστα. Ξέρετε ποιο θα ήταν η επικεφαλίδα της εκπομπής σας, ρε. Άμα κολώσει ο Καρυπίδης ή στραβός ή θέλει βοήθεια, να μην την πάρει ρε από τον Ιβάν και γίνεται ΠΑΟΚ, μπέρε τα αγάρια. Ναι. Να την πάρει από κάνα αργιανό, αρχιτα αγάρια. Ναι. Να τα πάρει από κάναν άλλο επιχειρηματία, αλλημό τα αγάρια. Να μην τα πάρει από τον Ιβάν, ρε! Ξυπνάτε! Εκτός αν βολεύεστε να γίνεστε το γιουσουφάκι του ΠΑΟΚ, να γίνετε ΠΑΟΚ, μπέ. Σας τα λέω όπως είναι τα γράμματα. Εντάξει, σας τα λέω όπως είναι τα γράμματα. Αυτά έχω να πω εγώ για αρχή. Δεν ξέρω. Καλά, μπήκαμε δυναμικά. Μπήκαμε. Πολύ ταχύτητα, πολύ γκραγκραγκά. Μπέρκε μπήκαμε. Πολύ δυνατά. Αυτά να μιλά με υπονοούμενο. Καλά κάνει. Δεν έχει υπονοούμενο. Μα έτσι βέβαια. Με κατηγόρησε, θα του πω με υπονοούμενο, θα τον βρίσω με υπονοούμενο. Δεν έχει. Δεν έχει selfie στο Instagram. Εγώ θέλω να με βρίζετε στα ίσια. Μπαμπα. Για τη δουλειά μου επάνω κτλ. Εγώ δεν πειράζω οικογένειε. Δηλαδή. Γιατί να πειράζει. Κάνει ο ένα τη δουλειά. Δεν πειράζω. Στη δουλειά επάνω σκίστε με. Όχι με υπονοούμενα, είπαν κάποιοι. Ναι. Είπαν κάποιοι. Ποιο. Κύριε Ρομπά, άντρα, ποιοι κάποιοι. Άντρα, εσύ. Μην του ακούτε. Ποιοι κάποιοι του ακούτε. Ποιοι κάποιοι. Θα κάποιοι, ρε Ρομπά. Ναι. Λοιπόν, 9:55 και ενώ μήνυμα 54-3. Και λέω εγώ τώρα, μήπως ο κύριος Καρυπίδης εκεί στις Αμερικές που πήγε, ξέρω εγώ. Τσάκαλος. Τσάκαλος. Μήπως πήγε επειδή έχει ένα γωνία μαγαζί. Να του δώσει λεφτά, να πάρουν καλά λεφτά. Μήπως φέρει κανένα Αμερικάνο. Το κυνηγάνε και πολλοί αυτοί. Το κυνηγάνε, μήπως φέρει κανένα Αμερικάνο τίποτα, κανένα μυστήριο εκεί πέρα. Να πάει και σε κανένα Χιούστον. Καμιά κυρία Τραμπ να πούμε να φέρει εδώ πέρα. Στο Χιούστον, εγώ κατέβηκα από το Χιούστον. Εγώ στο Χιούστον έχω 4 έτοιμους επιχειρηματίες. Έρχονται. Να τους φέρω στον αδερφό μου να δημιουργηθεί τράμπα στον Άρη. Να πείτε τον Καρυπίδη αν έρθει στην Αμερική. Πρώτα τηλέφωνα θα πάρει εμένα στο Χιούστον. Τώρα. Ναι. Έτσι. Έτσι μου είπε. Φυσικά. Γι' αυτό σου λέω: μήπως πήγε εκεί στην Αμερική. Δεν τώρα. Ξέρω. Μήπως έναν. Με ένα τηλέφωνο πήγε εκεί πέρα να γυρίσουμε το αεροπλάνο. Να φέρει και τους 4. Αυτό που είναι σφιχτό κολλό το βλέπω τον Άρη. Δεν υπάρχει, τελείωσε άστο. Με την ψυχή στο στόμα είναι. Άστο σου λέω, ναι. Δύσκολα. Μαζεύτηκαν όλες οι γεροντάρες εκεί από τη Βέρεια. Έρα. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί για τον Άρη είναι ότι ήταν να τον πάρουν το Μαραγκό στόπερ και ή εξάρι, ξέρω, στόπερ. Ναι, ρε φίλε, αυτό που το πα τώρα. Αυτό την κοπάνησε στην Πλατανιά. Φτυχώ. Και επίση θέλουν να πάρουν τον καπετάνο στον Άρη. Όχι, ναι. Όχι. Θα αλλάξει ομάδα με το κάνουν αυτό. Σε λέω τώρα. Ο λέει MacBook να πούμε τα λεφτά και. Ποια λεφτά καπετάνο τώρα, ποιο καπετάνο, ρε. Ξέρω. Σε παρακαλώ, Κώστα, μιλέ τέτοια πράγματα τώρα. Δεν ξέρω. Τι γιορτέ τι λέει, για πε πώ πέρασε. Τι μόνη, ρε φίλε, αφού είπα δούλευα να πούμε. Σου λέω, τα ξέρει τα γνωστά. Ο δάσκαλο έκανε τον κλαμουριάρι. Ο δάσκαλο έκανε εκεί πέρα, αφού πήγε. Κλαμουριέσαι. Στα Καϊμά Κτσαλάνια ήταν ο δάσκαλο. Ναι. Δάσκαλο είναι celebrity, είναι ο δάσκαλο. Ναι, ναι. Είναι celebrity. Ναι. Ναι. Είναι celebrity. Γιατί να μην είναι. Mm-hmm. Θέλει, γουστάρει τα. Έτυχε να πάει να πούμε. Αυτά με τα σκι, ρε φίλε. Τι να πούμε, να μετά είπε, ήθελε να ανεβεί από το ταψί να φύγει με την πλαγιά εκεί με το ταψί να πούμε. Τι κάγιο λύκει είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, από πότε ο Έλληνα έχει γίνει, α πούμε, του Καϊμάκ Τσαλάν και του, πώ το λένε, και των χειμερινών λάτρε. Του Μπάνσκο. Των χειμερινών αθλημάτων. Τον Μπάνσκο θα πάμε. Από πότε, ρε φίλε. Έλατε. Όταν δηλαδή κάνανε κάκα στι τουαλέτε τη Τούρκη. Κάνετε. Οι γιαγιάδε μα εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν ο παγωπιό, θα πούμε, φλάσια. Γιατί δεν είχε άλλο ψυγείο. Γόνατο 90 μοίρε για να βγει το τέτοιο, το μωρό. Αμάξι για να έχει δεν υπήρχε. Είχαμε ένα καροποιό εμεί τον Νίκο. Νίκος. Ναι, ο Νίκος. Ήρθε μια μέρα ένας από το ΙΚΑ, τον κάνει. Έχω τον πλάκωσε στο ξύλο. Με τα πέταλα. Με τα πέταλα. Τι είσαι, εσύ λέει. Έχεις λέει, άκου να δεις. Ο Καροποιός Γαϊδούρη. Δούλευε ο πατέρας μου βοηθός 12 χρονών. Ο Νίκος ο Καροποιός.
δεκαετία 50. Ήρθε, λέει, ένα τύπο, λέει, είχε φτιάξει αυτό, λέει, ένα υπόστεγο, να πούμε. Ναι. Ο Καροπιό και έφτιαχνε τα κάρα και τα λοιπά. Τι να κάνει άνθρωπο, σε υπόστεγο να τα κάνει, μπορεί να τα κάνει, ρε φίλε. Έρχεται ένα τύπο, λέει, παιδιά. Λέει, τι είστε εσεί εδώ, λέει, το παοξή στο Ρονίκο, ο Καροπιό από Κωνσταντινούπολη. Ναι. Λέει, είμαστε, λέει. Καροποιοί. Όχι, όχι. Είναι, λέει, πολεοδομική ατασταλία, κάνετε. Για το υπόστεγο. Λέει, τι σημαίνει η λέξη ατασταλία, του λέει ο Καροπιό. Κάνετε ένα παράνομο, λέει. Και τι θέλετε, λέει. Θα σε βάλω, λέει, πρόστιμο. Τώρα λέω, σε πέρα. Αφήνει το αυτό. Το ρίχνει πάνω στο αμόνι. Το τραβάει ένα βρωμόξυλο. Και το κάνει παούλο. Λέω, τι έγινε, δεν τον πήρα μέσα. Πιάνει πάρει μέσα. Ήρθε, λέει, ένα χωροφύλακα. Εκεί κρύφτηκε, λέει. Σε ένα πλισταριό. Πέρασε το αυτό, βέβαια. Πέρασε το αυτό. Σιγά με ασχολείται. Να ξαναδεί. Κάνει, λέει, μια ατασταλία εδώ. Τον Καροπιό. Κατάλαβε τον Καροπιό δεκαετία του 50. Τώρα θέλουν να πάνε άλλοι. Να του κάνω τα σταλία. Να πάνε στα χιόνια. Στα χιόνια. Να δουν τον Όλυμπο. Έχει και κάτι τεμπελχανάδε. Οργανώνουν και κάτι πεζοπορίε. Ναι. Σταμάτα τώρα. Σκάσε. Μην το συνεχίσει. Ξέρω τι να πει, δεν σε μπορώ, ρε. Ακούστε. Πάω στο γυμναστήριο. Κάτσε. Ή γελάς. Δεν μπορώ. Λέω, όχι, θα ανέβεις, λέει, στον Όλυμπο, λέει, μαζί μου. Λέω, πώς, ποτέ προλάβω, ρε φίλε, να ανέβω στον Όλυμπο. 11.30, 12 και 5, λέω, βγαίνω στο Φανφάνι. Ετοιμάζω, λέω, 1.30 πάω στο ραδιόφωνο, 2-4 βγαίνω με τον κόκκινο. Καρατζαφέρι έχω. Τραβάω καρατζαφέρι ραδιόφωνο, καρατζαφέρι τηλεόραση. Yeah. Φεύγω μετά. Πάω γυμναστήριο, γυρνάω. Ήστερα θα δω το παιδί μου, ξέρω τι είναι, τι έχει, δεν έχει και τα λοιπά. Τραβάω μετά 12.02. Άι, ξανά. Τι δουλειά κάνεις, λέει, είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος, λέει, στις πυροσβεστικής. Λέω, πόσο χρόνο βγήκε συνταξιούχος, 38. Άμα. Δεν πας στο διάλογο. Εσύ είσαι για να ανέβεις στον Όλυμπο, φυσικά τεμπελχανάς είσαι, συνταξιούχος εναντίον του ελληνικού δημοσίου είσαι, αδύνατος είσαι, στεγνός είσαι. Άμα ανέβω ώρα πάνω στον Όλυμπο, λέω, στο πρώτο, τα πρώτα 3 χιλιόμετρα, με πιάσει καμιά πίνα μελανή, να πούμε. Τελείωσες. Θα μπουκάρω σε κανένα σουβλατζίδικο και από αυτά τα. Πώς τους αρέσει, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Πώς τους αρέσει, ρε φίλε. Αυτό είναι το χόμπι τους, εκεί τι καταβρίσκουν, ρε Κώστα. Βάλε αλυσίδα, βγάλε αλυσίδα. Όχι, έσπασε η αλυσίδα, στράβωσε η αλυσίδα. Βάλε κρίκου, βγάλε κρίκου. Φέρε το καπέλο, βάλε το φακό, άναψε τα σκοινιά, γύρνα από πάνω. Κουκούλα. Τέλος πάντων. Τρόπο ζωή, τρόπο ζωή. Τέλος πάντων, δεν είμαστε celebrity, δεν μπορούμε εμείς τώρα σε αυτά. Δεν φτάσουμε στο νεοφτωχισμό, να πούμε. Δεν γίνεται. Εμείς με τον Κόρντομπα θα συνεχίσουμε. Τελείωσε, αυτό ήταν. Θα λιώσω εγώ. Άμα δεν μείνουν τα. Μόνο το σήμα του Σίγμα θα μείνει μπροστά, η ΣΕΑΤ. Όλο το καπό θα φύγει εκεί, θα λιώνει, να πούμε. Με το κλέψανε τις προάλλες. Ποιο ρε! Αυτό το Σίγμα. Άιντε ρε, μόλις σε κλέψανε. Το προκομμένο άνθρωπο. Ήταν τόσο βλάκε. Που τους έπεσε μέσα στο αυτό. Μέσα στον προφυλακτή. Το χαϊβάνια να πούμε. Τώρα λέω να αγοράσω εγώ κανένα σήμα τη ΣΕΑΤ. Για να κλέψω εγώ από κανένα άλλο κάτι. Κλέψε. Δεν ξέρω να κλέψω. Τι να κλέψει. Τι να κλέψει ΣΕΑΤ. Τι να αυτό το πράγμα. Άλλο τι έχουμε. Τι έχουμε. Κοινωνικοπολιτικό τίποτα. Κοινωνικοπολιτικό. Να σου πω ό,τι θέλεις. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά λεφτά. Έχει ξεχυλήσει από λεφτά στον δρόμο. Όλοι με ένα φανάρι πάνε το βράδυ, ρε φίλε. Όλοι καμένη λάμπα έχουν. Έχει ζητά αυτοκίνητα. Δεν έχουν 5 ευρώ ο κόσμος να αλλάξει το φανάρι από το αυτοκίνητο, από τις λάμπες, ρε φίλε. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Το βλέπω εδώ πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Στα 10 αυτοκίνητα, τα 5, όχι τα 5, τα 7 είναι με μία λάμπα, ρε φίλε. Με ένα φανάρι πάνε. Στα 10 αυτοκίνητα το βράδυ κυκλοφορούν χωρίς να είναι με ένα φώτα, κατά λάθος κλειστά. Ναι. Πόσα είναι οι γυναίκες. Όλες. Το 90%. Όλες, ρε φίλε. Ή γέρος θα έχει ξεχάσει να ανάψει τα φώτα, ή γυναίκα. Μα ρε Κώστα, καταλαβαίνεις άμα είναι η γυναίκα μπροστά σου χωρίς να ξέρεις. Τε καταλαβαίνεις από τον τρόπο δηλαδή. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εκνευριστικό. Αργότατο. Ναι, αργότατο, ναι. Αριστερά τέρμα. Ναι. Και αντίθετο ρεύμα μπορεί να πιάσει από τα αριστερά, ρε φίλε. Και προτεραιότητα ποτέ δεν δίνει. Όχι, τι να δώσει. Αφού κάθεσαι δίπλα της και δεν συγκεντρώνει. Και νομίζουν, ότι επειδή είναι γυναίκες, οφείλεις να δώσεις εσύ. Οφείλεις. Τι οφείλεις. Άλλο φίλης και άλλο ο φίλης. Εγώ προτεραιότητα δίνω στα σαράβαλα, νη ζήτα αλφα, νη ζήτα ήτα κτλ. Ναι. Άμα δω κανένα νεόπλουτο, κανένα νεόπτωχο. Άμα δω ειδικά κανένα τζιπ. Ναι. Είναι και παλιό. Κάνα, ναι. Νεόπτωχο, ας πούμε, ναι. Και τα λοιπά. Με τίποτα. Νουζουβού. Τζιπ, νουζουβού. Με τίποτα. Κάνα αξεντάκι. Κάνα γκέτζ. Κανένα πόλο φουκαριάρικο. Ναι.
Κανένα σιατάκι ήπιζα παλιό, κανένα πούντο και τα λοιπά. Προτεραιότητα έχετε. Και προτεραιότητα πάντα δίνω στου πακετάδε. Αυτοί μάλλον τους την παίρνουν την προτεραιότητα, φίλε. Πάει σφαίρα. Του πακετάδε του προσέχω πάρα πολύ. Είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα. Δύσκολα είναι, ρε φίλε. Το πιο δύσκολο επάγγελμα μέσα στην πόλη. Ξυπνά και δεν ξέρει αν θα γυρίσει. Ναι, δεν ξέρει, ρε φίλε. Αφού ναι. Μονόδρομου, κόντρα, φανάρια βγαίνουν από εδώ από εκεί, είναι πολύ μυστήρια να πούμε. Λοιπόν, εσύ τη χιλόπιτα πώ την. Τη χιλόπιτα. Τη χιλόπιτα των Κυπρίων. Τη χιλόπιτα, φίλε, εμένα δεν με απασχολεί, διότι εντάξει, δεν έχω και κανένα λόγο, έτσι. Mm. Αλλά για το λαό του ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα αν το βλέπουν για... Καταρχήν, ας ρωτήσουμε τον κόσμο, ήθελε τον Πιέρο Σωτηρίου. Τι είστε Πιέρο Σωτηρίου, ρε φίλε. Από τον Ατσαριφάτ, μια κλάση κατώτερος. Μια κλάση κατώτερος. Mm. Ποιος το λόγο να πάρει να το πάρεις, αφού θα πάρεις Ατσαριφάτ. Για ποιο λόγο να πάρεις αυτό, ας πούμε. Και να δώσεις ένα μεγάλο ποσό, νομίζω, που θέλει ο ΑΠΟΕΛ. Εγώ θα έπαιρνα Μασούν Ανσαριφάρτ. Πακέτο στο ζυγό του. Μια χαρά, ρε φίλε. Πακέτο. Πακέτο. Αν και έμαθα ότι ο Ανσαριφάρτ θέλει να πάει, λέει, μόνο στον Ολυμπιακό. Γιατί, ρε φίλε. Για το λόγο του ότι νιώθει μια ασφάλεια εκεί και τα λοιπά. Εφόσον φύγει, λέει, ο Καρντόζο. Για να πάει δεύτερος. Γιατί να μην πάει δεύτερος. Πρώτη αλλαγή θα είναι. Άμα σκαλώσει, μπορεί να παίξει ο άλλος ο Μπέντο και 4-4-2, τον πετάξει μέσα δεύτερο. Ναι. Μεγάλο χώρο έχει, δηλαδή δεν είναι στατικός. Ναι. Μεγάλη ταχύτητα έχει, κεφάλι καλό, αυτό κτλ. Θα μου πεις τώρα στον Πανιόνιο, το βλέπουμε παίζει. Μπορεί στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ που είναι μεγάλες ομάδες, μπορεί να σκαλώσει να πούμε. Μπορεί. Όπως ξέρω εγώ, πολλοί και διάφοροι παίκτες κατά το παρελθόν. Αλλά δείχνει στοιχείο ότι δεν. Η καταγωγή του δείχνει ότι δεν κολώνει. Δηλαδή. Δεν θα τον πιάσει η ψυχολογία, αμάν, να τον πιάσει κανένα δέος κτλ. Είναι μερικές φάτσες, οι οποίες να πούμε λες ότι έχουν κρύο αίμα. Ιατροδικαστής. Μπράβο. Ναι, δηλαδή κρύο αίμα. Δηλαδή φεύγω, ξέρω εγώ, από το τοπικό και πάω να πούμε στο Παναθηναϊκό. Ένα και το αυτό. Δεν κολώνω κτλ. Δεν νιώθεις. Έχει άλλους οι οποίοι είναι λιπόψυχοι. Είναι άλλοι οι οποίοι πάνε στον ψυχολόγο, έχει ιδέα μόδα τώρα. Ναι, ναι. Ψυχανάλυση, Κώστα. Ψυχανάλυση κτλ. Άιντε, και άντε η γυναίκα να πάει στην ψυχολόγο. Ναι. Που είναι ευαίσθητον. Καλά τώρα, σιγά γυναίκα είναι ευαίσθητον. Κάνα κάτι είπε στον άντρα. Εντάξει, γεννάνε, αλλά οι ορμόνες πάνε απάνω, κατεβαίνουν κάτω. Τι διαιώ, σαλεύουνε, κάνουν, ράνουνε. Άρα, ο άντρα είναι να πάει στο ψυχίατρο, στο ψυχολόγο. Απαράδεκτο. Πάμε στις γραμμές. Ένα είναι ο ψυχολόγο. 31-0-91 είναι. Ένα είναι ο ψυχολόγο. Ποιο? Τα λεφτά, ρε φίλε. Τα λεφτά, ναι. Έσε τώρα. Η καλή αιματολογική. Καλή, η καλή αιματολογική και τα λεφτά είναι η καλή. Έχω, λέει, κατάθλιψη. Έχω, έπιασε, λέει, κατάθλιψη. Τι κατάθλιψη είναι, Κώστα? Ναι. Δώσε μένα μια βαλίτσα εκεί πράσινα μαρούλια μέσα με 100 ευρώ. Δηλαδή, δεν πιάσει μένα κατάθλιψη τώρα. Ή εσένα. Άσε, ρε Κώστα, τώρα κατάθλιψη, λέει. Πιάνει όμω. Τι του πιάνει? Είναι σύγχρονη. Δώσε αυτού, λέω, που κάνα 200-300 χιλιάρικα ρευστό. Θα σου πω κατάθλιψη. Ούτε κάποια, ούτε τίποτα. Σε μια ώρα είναι έτοιμη. Στα καημά τσαλάνια selfies θα βγαίνουν. Είναι. Κατάθλιψη καινούργια μόδα τώρα. Μάλιστα. 2-31-0-90-90-90. Το χρήμα, ε. Βέβαια. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Ναι. Κατάθλιψη. Ναι, και ο Ροντρίγκης σήκωμα λίγο κατάθλιψη θα έχει. Μόλις ένα 200 έγινε το νούμερο. Πετάμε να βούμε, βέβαια. Πώς θα μείνει. Θα τον έπιανε η κατάθλιψη του καημένου του παιδιά. Μπορεί να του κατηγορήσει αυτόν τον άνθρωπο που κάνει την καριέρα του. Γιατί να του κατηγορήσει. 300 χιλιάρικα του πήρε ο Ιβάν, 3,5 εκατομμύρια, 4 θα πάρει. Άσχημα είναι. 10 φορές τα λεφτά του. Φίλε. Κανείς παοξής δεν φωνάζει. Γιατί να φωνάξει. Γιατί να φωνάξει. Γιατί με καλή κίνηση, ρε φίλε. Πήγε στο τόπι. Υποτίθεται στο τόπι είναι. Πόσο πιο παραπάνω. Έφυγε από την τέταρτη ομάδα της Ελλάδας για να πάει σε. Μα δεν μπορείς να τον πουλήσεις. Μπορεί να αξίζει για 8 εκατομμύρια ο παίχτης, αλλά δεν μπορείς να τον πουλήσεις τόσο. Διότι ναι. Το συμβόλαιο ήταν μικρό. Ναι. Και η ρήτρα του είναι μικρή. Ναι. Άλλο να έχει ένα. Τώρα που θα πάει στη Γαλατά, που θα του κάνουν ένα 200 του χρόνου, τετραετές πόσο κάνανε. 2-1. Θα έχει ρήτρα. Και δεξί εξτρέμ θα. Βέβαια. Και η ρήτρα του θα είναι κάτω από 15 εκατομμύρια, αποκλείεται να είναι η ρήτρα. Δηλαδή, όποιο θέλει θα πάει να ρίξει 15, μπραφ. 20% πάω. Βέβαια. Αλλά Λούκας δουλειά πάλι θα γίνει. Τεσσαράκι. Άσχημα. Όπως έγινε του Λούκας, ακριβώς ήταν. Για πάμε σε δύο που περιμένουμε. Να πάμε. Καλημέρα, κύριε. Γιατί να μην πάμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα από την κάτασπρη Αθήνα. Αγόρι μου. Σόπαρε, τι πάθατε, ρε. Τι πάθατε, μωρέ. Αγόρι μου. Ναι. Ολόλευκη. Σαν κουραμπιές έχει γίνει. Φοβορέ. Ορίστε. Πού σε ρε φίλε. Πού σε ρε φίλε. Δεν έχω να δω το Σοκράτη 5 μέρες να πίνει καφέ. Ανησυχώ, για πες τι γίνεται. Δηλαδή, ρε Ραπτόπουλε, άμα πάει από το Γράντα και το πει φέρε κανένα δανεικό από την Βουλγαρία, θα το δώσει. Ο Γράντας ούτε τους πολύποδες του δεν θα δώσει. Και γιατί να δώσει. Και καλά θα κάνει και δεν θα δώσει με αυτά που έχει τραβήξει εκεί μέσα. Το θέμα ποιο είναι όμως, ρε φίλε, ότι. Επειδή μ' άρεσε η κουβέντα που κάνατε και μ' αρέσει ότι έτσι όταν μιλάτε λίγο πιο κοινικά και λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Πιο κίνκι. Κίνκι. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω. Για ξέρω τι είναι το κίνκι. Η μία ομάδα έχει το Ποντίκα, η άλλη έχει το Μυροφορίδη. Ο Άρης ποιον έχει?
το σήμα τον Ορφανίδη. Να είχε. Τον Γκάγκαλη έχει, ρε. Τι, με τον Γκάγκαλη έχει, εμπόριο αυτοκινήτων. Γιατί, άσχημα. Ο Ντομιάν και Άμπαρ, εκείνο και 40 άλλων. Λέγε, λέγε. Με Γούτσου Γούτσου με τη Φιλαδέλφια. Ναι, ο Γούτσου Γούτσου με τη Φιλαδέλφια. Έτσι θα ανέβει. Και με τον Γιάννη. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι. Εγώ βλέπω ότι η ΒΑΜ ψάχνει ομάδες και ο άλλος έχει σφίξεις, το παλεύει ωραία κτλ. Εγώ δίνω τη συμβουλή, άμα είναι να γίνεται παράρτημα, μην γίνεται του Ιβάν. Μα θα έρθει η βοήθεια από το Χιούστον, φίλε. Εγώ ναι, πιστεύω. Δεν ξέρω, εγώ λέω για να μην έχει από το κριτήριο κανάβερα που φεύγουν οι πυράβλοι. Από εκεί θα έρθει. Μην γίνεται πάρα που να σου πω, ναι. Η Μαθία μέχρι και πέρυσι ήταν μεταξύ Τούμπας και Πειραιά. Ναι. Και από φέτος που έμπλεξε με τη Φιλαδέλφια. Παραπέσει κατηγορία. Δεν ξέρω, η Μαθία, ο Ιβάν τον σώνει Ηρακλή, πάνω σώσει Βέρεια, πάνω σώσει Άρη, δεν ξέρω. Θέλει τα σωματεία ο Ιβάν. Ο Ιβάν καλά κάνει και θέλει τα σωματεία. Οι ενώσεις πλέον είναι άχρηστες. Οι ενώσεις είναι πλέον άχρηστες. Τι να τις κάνει τις ενώσεις. Θα πάρω την ένωση αυτή, τον βάζαν τον άνθρωπο να πάρει την άλλη. Πάπα, αλλάζει ο άλλος από κάτω. Λέει τα σωματεία. Πάρει τα σωματεία. Τι θα πάρει, δεν ξέρω. Πάρει τα σωματεία. Ποιο είναι, ρε φίλε, τι μας συμφέρει εμάς. Ο Ιβάν τη δουλειά του θέλει να κάνει. Εμάς δεν μας συμφέρει να έχουμε το Λιμπερόπουλο τερματοφύλακα και να έρχεται όπως το 5, το 1-3 Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι. Εσάς, φίλε, έτσι είναι. Σας ενδιαφέρει να ανέβετε χωρίς χρέη όσο μπορείτε. Αυτός είναι ο στόχος σας. Αλλά επειδή το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό. Θα πρέπει να ρίξετε και χαρτί ή δανεικούς ή να αγοράσετε Γενάρη να ενισχύσετε τον Άρη, ο οποίος δείχνει ότι κάθε μάτς είναι ντέρμπι για αυτόν. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Ότι αυτό που πρέπει να σκέφτεται ο Αριανός από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλο παράγοντας να τον πάρει και υπάρχει ένας έξυπνος άνθρωπος στο τιμόνι όπως είναι ο κύριος Σόδωρος, αυτό που θα μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε τα αντίπαλο δέο στο Βορρά, να μας ενισχύσει ο Πειραιάς, να βγαίνουμε δευτεροτρίτη στη Super League για να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας και να μην ασχολούνται μαζί τους. Αλλά δεν μπορώ να παραλείψω, ρε φίλε, όλους τους παίχτες που πήραμε από την ΑΕΚ, που ήταν από την ΑΕΚ τελειωμένη και βλέπω σαν κεντρινό μαύρα site από τους εύσομους δημοσιογράφους με ελαφριά ακόμη που και κάποιους άλλους με κάτι μουσάκια που κάνουν κάτι ραντεβού στη καφετέρια στη Γρηγορίου Πέμπτου και στην Προξένου Κορομιλά. Πού είπα τα ξέρεις. Το σκύλι το μαύρο. Ναι, ρε φίλε. Να λένε για τον Πλατέλα και για ό,τι περισσεύει από την ΑΕΚ να έρθει στον Άρη. Ναι, τι παιδί είναι αυτό. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να δούμε λίγο το καλό της ομάδας. Γιατί καλές οι διακοπές τα καλοκαίρια και τα ταξίδια, ξέρω εγώ. Αλλά να κοιτάξουμε λίγο το καλό της ομάδας. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Το μετέρμιο είσαι. Δεν μου λες τώρα, ο ΠΑΟΚ που θέλει center for, καλής 20 του μηνός, πώς βλέπεις ο Καπνίδης στα ασπρόμαυρα, πώς τον βλέπεις τώρα, για πες. Για πες τώρα, εγώ τα λέω τώρα, γιατί και με τον Ροντρίγκες πριν κανένα δύο μήνες έλεγα, λέω άμα φύγει ο Ροντρίγκες, λέω που θα φύγει το χειμώνα. Α, ο Ροντρίγκες είναι ΠΑΟΚ, τι γίνεται τώρα, Θόδωρε, να δούμε τον Καπνίδη εκεί, τι θα κάνουμε εμείς, για πες. Άμα πάει φίλο Καπνίδης, ναι. Μα το δεν σου μιλάω στον ΠΑΟΚ. Τα σχίζω όλα, φίλε, δεν ασχολούμαι με τον Θεό. Γιατί, ρε. Ασχολήθηκα την πρώτη φορά που πέσαμε, ασχολήθηκα τη δεύτερη. Ναι. Ξεκίνησε να βγαίνω στο ραδιόφωνο τη τηλεόραση όταν πέσαμε γάμα εθνική. Ναι. Από Πέρι, Γαλανό, Καλαϊτζίδη και όλα εκεί πέρα τα εσταντανέ, τα τρυφερά που ναι, τα ξέρω, ναι. Που τα ξέρει ο Ραπτόπουλος, αλλά δεν τα λέει και δικαίωμά του να καλά κάνει. Τέλος πάντων. Πάλι ναι, καλά ναι. Που ήρθε ο Καρυπίδης, δηλαδή λέει. Ναι. 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 Άμα γίνει και αυτό, ρε φίλε, θα πάψω να ασχολούμαι. Γιατί είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Ότι άμα πάει ο Καπνίδης στον ΠΑΟΚ και ακολουθήσουν αυτά που είναι να ακολουθήσουν, ναι. Σε 4-5 χρόνια ξανά μανά τα ίδια. Ναι, άμπρα. Δεν γίνεται ρε φίλε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, εντάξει, ναι. Είπαμε. Και ξέρεις ότι ο Καπνίδης θα παίξει στον ΠΑΟΚ. Είναι καλό παιχτάκι, ε. Μπορεί να παίξει, άνετα. Ρε φίλε, δεν με νοιάζει το παιδί να κάνει την καριέρα, θέλει άμπρα. Να οικονομήσει όσα λεφτά μπορεί. Δεν λέω ναι. Για αυτό. Εγώ λέω για την ομάδα. Εγώ ξέρω τι λες, αυτό σου λέω κι εγώ. Ναι. Απλά πράγματα, ένα και να κάνει δύο. Δεν γίνεται πριν από 5 χρόνια να πηγαίναμε στο ΑΚΑ με την προοπτική να πάρουμε το κύπελο. Και τώρα να λέμε ποιανού παράρτημα θα γίνεται. Ξέρω ότι είναι στενάχωρο. Ναι, ναι, είναι στενάχωρο. Γιατί... είναι πολύ αλλά καλώς ή κακώς, ρε φίλε, το 30% που είχαν εκεί πέρα οι συνδικαλισσαράδες, αυτά κάνανε. Και αυτοί οι συνδικαλισσαράδες, άμα θέλουν να ξαναμπλέξουν με Μακεδονία Παλάς, πρώην νυν Black and White που το λένε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, εντάξει. Συνδικαλισσαράδες θα πηγαίνουν 500 άτομα στο γήπεδο. Εγώ πρόσεξε με, δεν σου κατακρίνω τον κύριο Θόδωρο. Και τριγύρω είναι που φέρουν τη φθορά. Μάλιστα. Θα δούμε.
Κοίταξε, είπαμε, είμαστε ρεαλιστές, δεν μας ενδιαφέρουν οι γραμμές του ασβέστη και τα σημειάκια του κόρεν και τα λοιπά και θέλουμε το καλό της ομάδας. Αλλά το καλό της ομάδας προς μια κατεύθυνση που να εμπνέει και τον οπαδό, έτσι. Από τον Αλέκο Αλεξιάδη και τον Θανάση Δημητριάδη στον Αντώνη Καπνίδη. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Κοίταξε, όπως τρώσαν οι άλλοι, καλώς ή κακώς κοιμόμαστε με Καπνίδη τώρα. Ναι. Όταν φεράνε το γκόκε και από τα 800 που έπαιρνε τα 400 σκηνικά. Ερώτηση σε όλο το κοινό της πόλης και όχι μόνο. Πώς σας φαίνεται η βαθμολογία της ΑΕ στις πρώτες 5 θέσεις που δεν υπάρχει ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και αυτό που οφείλεται. Φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε οι τηλεοράσεις, φταίνε οι οργανωμένοι, φταίνε οι παράγοντες, φταίνε οι άμπαλοι, οι παράγοντες οι οποίοι δεν ξέρουν να αγοράζουν, τι απ' όλα. Εγώ πάντως είναι θλιβερό αυτό. Ποιος φταίει. Στεναχωρέθηκες Κώστα τώρα εσύ. Καθόλου. Λέω μήπως τώρα. Θλιβερό για τους. Α, μπράβο, για σένα είναι μια χαρά. Μήπως φταίει ο Ραπτόπουλος. Μια χαρά είναι για μένα. Ραπτόπουλος. Το καταγράφω. Πάμε επόμενη γραμμή. Κατάσε να απαντήσει πρώτα. Ναι. Θα σου απαντήσω με κάτι αυτό που σου είπα στην Αρμίτα. Επειδή καλώ ή εγώ στα ενία τη πόλη αυτή τη στιγμή τα έχει ο Πάκου και θεωρείται ο φραγκάτο τη πόλη. Είναι. Και επειδή ο κοντό Μπρούκλης. Και δεν... είναι. Και επειδή κοντό και χαζό δεν έχω δει, στο ξαναλέω. Τι είναι πιο φτηνό για ένα μεγάλο παράγοντα, να έχει 30 δημοσιογράφου ή ένα καλό εννιάρι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Σωστή ερώτηση. Καλημέρα. Ναι. Θα το σκεφτώ. Ναι. Καλημέρα του ομοειδιάτε μου. Καλώ το παιδί. Τι κάνετε. Τώρα που σας ακούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, για... με έφαγε τα σπλάχνα αυτός ο φαλακρός δίπλα εδώ πέρα. Πες τα. Καλά, δεν σταματάει από το πρωί. Καταρρυπάς. Ξέρει ότι το γουστάρουμε και ότι είναι καθαρό άτομο. Καθαρό. Γιατί το τηλεφωνάμε. Γιατί εγώ το πρωί. Τι διαμάντι. Το πρωί στον άλλο σταθμό, εκείνον τον εύσωμο, το περιέλαβα μια χαρά και το κανόνισα την γραβάτα. Ναι, το πήγη μου είπε ότι είναι όλα καλά στον Άρη και όλοι είναι πληρωμένοι κτλ. Αλλά το στόλισα καλά. Δεν μου λες, τον έκανες πέντε παράδες όπως είναι στο χωριό μας. Πέντε παράδες. Κύριες φορές ρε το Ραπτόπουλο ρε, ναι, ρε. Τα λέξω από τα δόντια. Καλά ξεκινήθηκες. Το γουστάρω, παρότι μας πικάρει καμιά φορά, πιο καθαρός είναι. Καμιά φορά. Είναι οξύς. Γιατί λέει την αλήθεια ρε το παιδί. Ναι. Τελείωσε. Πώς είναι ρε μια χαρά όλα του λέω πρωί πρωί τον άλλον, τον εύσωμο από τάφ που αρχίζει το όνομά του. Ναι βρε. Άσε ρε την προπαγάνδα του λέω πρωί πρωί. Ναι. Που είναι όλοι πληρωμένοι. Αλλού τα παραμύθια σου λέω. Πού τα πουλάς αυτά. Λοιπόν, να πούμε κάτι σοβαρό τώρα. Για πες ό,τι θες. Το Καπνίδι δώρο στον Αποέλα από σήμερα το βράδυ με την ενέργεια που έκανε. Τι κάνεις λέει, τι έκανε λέει. Για ξαναπες το. Δώρο το Καπνίδι στον Αποέλ. Δώρο, ε. Για την φοβερή στάση που κράτησε αυτή η ομάδα της Κύπρου. Για τη χιλόπιτα. Εμείς δεν πουλάμε. Ναι. Δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε. Θα το πουλήσουμε τον Ιούνιο που θα ανεβεί και το κασέτο και θα πάμε και Champions League. Δηλαδή μαθήματα στον κύριο Σαββίδη από τον πρόεδρο του Αποέλ. Και τον έφερα το καπέλο μου σήμερα. Λέω προεδράρα μου, λέω. Θα σε στείλω τον Καπνίδι. Προεδράρα μου. Ναι. Προεδράρα. Ναι. Και όσο για τη βοήθεια που είπατε, χίλιες φορές βοήθεια από τον σύμμαχο, ναι. Από τον Βρούτο. Ναι. Χίλιες φορές από τον Βρούτο, ναι. Παρά από αυτούς εδώ. Παρά από αυτούς εδώ, ούτε για πλάκα. Τώρα δεν στο βοήθεια. Χέρι σου, βέβαια. Φυσικά δεν είναι στο χέρι σου. Πρέπει να προσέξει. Δεν στο χέρι. Ναι. Ο Γκάρι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Ο Γκάρι τα ξέρει αυτά, ρε. Τα ξέρει αυτά. Σίγουρα τα ξέρει τώρα. Φήμες. Εγώ ακούω κάτι φήμες όμως και με έχουν ζώσει τα φίλια. Μα όχι, εγώ δεν σ' ακούω. Κάτι φήμες έχω ακούσει και λέω Παναγιά μου να είναι παραμύθια, να είναι αλήθεια, ότι ήδη έχει πέσει κάτι. Ναι. Από εδώ πάνω. Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι παράδειγμα. Όχι, ρε, δεν είναι αλήθεια. Αποκλείεται. Δε. Και εγώ δεν το πιστεύω. Για γίνε πιο λιανός στο κοινό. Έμαθα κάτι να πούμε. Σε μια συναντησούλα που έγινε πριν ένα μήνα. Ότι. Και εύχομαι να μην πήραμε τίποτα. Ότι τι. Από πού να πήρατε. Ότι συναντήθηκαν. Ποιοι. Οι δύο πρόεδροι. Οι πρόεδροι. Καλά, εδώ είναι ο κοντός. Ναι. Εύχομαι να ήταν για άλλο πράγμα. Τίποτε για κανένα παίκτη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο να ήταν. Λες, ε. Γιατί δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Προτιμώ χίλιες φορές το Βρούτο. Γιατί ο Βρούτος θέλει συμμάχους, θα κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Βρούτος. Η συνάντηση ήταν επιχειρηματική. Ναι, γιατί ο δικός σου, ναι. Ο δικός σου στον άλλον κάτι οφείλει. Οφείλει, ναι. Ναι. Ξέρω ρε Κώστα, έχεις δίκιο ρε. Έχουν μπερδέψει τις ομάδες με τις επιχειρήσεις τους και έχει γίνει ένα χαρμάνι τη φλαμάρα. Αλλά η βοήθεια θα έρθει όπως πήγε ο Βρούτος εκεί στη Μαριάννα με τα τσέκ εκεί στα παιδάκια στο νοσοκομείο, έτσι θα γίνει και εδώ, μωρέ. Ρε φίλε, δεν μου λες.
τώρα επί τη ευκαιρία. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Το μάτς δεν θα γίνει. Θα αναβληθεί. Δεν θα γίνει το πλέον. Άκουσέ με λίγο. Αυτό με το Μαρινάκι και την επιταγή στη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ναι. Γενικότερα στην φιλανθρωπία των Χριστουγέννων. Θεωρείς και θεωρείτε γενικότερα ότι περιέχει κάτι το υποκριτικό. Ναι. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναδεικνύεται και να παρουσιάζεται σαν marketing. Ή θα πρέπει να γίνεται, αν θα γίνεται, ναι, σε κάποια άσχετη στιγμή, μη χριστουγεννιάτικη, μη πρωτοχρονιάτικη και πίσω από τις κάμερες. Πώς θα γίνεται εγώ την έχω ψωνίσει με αυτά τα Χριστούγεννα, γενικότερα. Ένα κομμάτι είναι οι φιλανθρωπίες οι οποίες, ξέρω εγώ, δημοσιοποιούνται. Κακώς προβάλλονται, μπράβο. Κακώς. Γιατί χάνουν όλοι τους την αξία και δεν μετράει η ενέργεια όταν δημοσιοποιείται. Δεν είναι ανθρώπινη. Πηγαίνει ο άλλος στα παιδιά φωτογραφία. Στους αρρώστους φωτογραφία. Επιταγή φωτογραφία. Εντάξει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Κάτι να σε απαντήσω τώρα και για το ερώτημα που έκανες. Ναι. Την βρίσκω πολύ φυσιολογική τη βαθμολογική κατάσταση. Ναι. Διότι προηγούνται όλες οι ομάδες που έχουν νοικοκυρέους προέδρους. Όλες οι ομάδες. Σπανός, Πανόπουλος, ο άλλος του Πανιωνίου, ακόμα και εκείνος, ναι, είναι πιο προσεγμένοι διοικητικά, οργανωτικά, πιο σοβαροί από το Σαββίδι του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και προηγούνται. Καμιά άλλη διαφορά δεν έχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει ανώτερο υλικό από αυτές τις ομάδες. Αλλά αυτοί οι πρόεδροι είναι και μπαλαδόφατσες και βλέπουν και πίσω από τις κουρτίνες. Ο άλλος το μόνο που κοιτάει είναι να κάνει εμπόριο, τίποτα άλλο. Είχε ένα πίνακα σήμερα, στο ειδικό κανάλι, τυχε, και ανέφερε. Είχε... Έβγαλε ένα πίνακα μεταγραφών. Ποιος? Ανέφερε. Ποιος? Το Μακεδονία TV, αυτός που δεν χωνεύεις. Ναι, και τι. Κάθε Δευτέρα και έγραψε. Νομπόα, Όλσεν, Μακ, Ροντρίγκες, τους είχε όλους. Κοστίσαν σε απόκτηση 2 εκατομμύρια και πωλήθηκαν, Κώστα, 16. Πολύ καλή 16. Αναλογία. Για να δεις πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ αυτός ο κύριος. Έχει δίκιο ο Νικόλας που βγαίνει, ναι, και ουρλιάζει. Έχει δίκιο. Το βλέπει σαν εργοστάσιο σιγαρέτων στο Σοβιετικό στρατό. Έτσι τους βλέπει. Μα είναι επιχειρηματίας, ρε, λέει, αυτό θα κάνει. Τι θα είναι επιχειρηματίας. Και μετά μου λένε δεν σκοράρουν οι άνθρωποι και κάνουν. Ναι, αυτό βλέπει. Μια τον προποντή. Τι τους κατηγοράτε, ρε. Δεν έχουν ηγέτη, ρε. Δεν τους δίνει το ένασμα. Δεν τους δίνει την ελπίδα να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του. Στη Συρία να πάνε θα βρουν νεκρούς, ρε, αυτοί. Τι να λέμε τώρα. Τα παιδιά αυτά που δεν σκοράρουν. Γι' αυτό και όποιος αναδεικνύεται, όπως είπε πολύ σωστά ο Κώστας προχθές, όποιος αναδεικνύεται θέλει να φύγει. Διότι δεν του παρέχουν καμία, πώς να το πω, αίσθηση ότι θα ανέβει, ρε παιδί μου, η ομάδα. Κάτσε, ρε, κάτσε, μισό λεπτό. Στον Ολυμπιακό δεν πουλήθηκαν παίκτες. Το Ολυμπιακό πουλήθηκαν, να μην ξεχνάσει ότι ο Ολυμπιακός κατακτάει και την. Κατακτάει το πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Και ο ΠΑΟ κατακτάει την Ευρώπη. Βγαίνει τέταρτος, τρίτος, πέμπτος, δεύτερος. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός πουλάει, μισό λεπτό, ναι, δηλαδή ναι, θα κατηγορήσουμε τον Σαββίδη γιατί πουλάει και ας πούμε για παράδειγμα δεν κατηγορούμε το Μαρινάκι που πουλάει. Θα είμαστε, όχι, δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, εφόσον ο Μαρινάκης πουλάει, ναι, και παίρνει, ναι, το στόχο του που είναι το πρωτάθλημα, πουλάει και ο Σαββίδης και παίρνει το στόχο του που είναι η Ευρώπη. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ ήταν υποψήφιος πρωταθλητής και δεν το έπαιρνε θα ουρλιάζαν οι ΠΑΟΚτσίδες. Πάμε 50 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα και τα λέμε σε λίγο. Είναι απλό. Πάμε 50 δευτερόλεπτα. Περίμενε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Γεια συνέχατο. Κώστα, η απάντηση είναι απλή. Ναι. Όλα τα καλύπτουν εκεί κάτω γιατί τους παίρνει τίτλους. Αυτός δεν παίρνει τίποτα.
Τίποτα. Μα ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Ναι. Απέτηση έχει να πάρει τίτλους. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απέτηση να πάρει τίτλους. Και ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Φίλε. Είναι μεγάλη ομάδα, αλλά δεν έχει την απέτηση που έχουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα πέσει ξύλο στο Ρέντι. Εννοείται, αν ο ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ βγει τρίτος και δεν πάει στο τελικό κυπέλου, θα χορεύουν οι παοξίδες, θα είναι μια χαρά. Αυτή είναι και η διαφορά. Γιατί να μην πουλήσει. Γιατί να μην πουλήσει ο άνθρωπος ο Σαββίδης, το Ροντρίγκες και το Μακ. Ποιος θα τον πει τσαμπουκά. Ο δημοσιογράφος, ο οργανωμένος οπαδός, ο φίλαθλος, ο αρχισυντάκτης. Ποιος. Άσε να σου πω κάτι τώρα εκτός από τα αθλητικά. Έγινε μια φανταστική εκπομπή πριν από 8 μέρες με τον Γιάννη τον Κυλιτίδη. Είχες άδεια ή κάτι είχες, νομίζω, ήσουν μετά ναι, από το ναι, σώμα ναι, που έκανε. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης, το λέω ευθαρσώς, να τα ακούσουν οι πάντες, και ο, ξέρεις τι άνθρωπος είμαι, το λέω από την ψυχή μου μέσα, αδικείται που δεν έχει εκπομπή στο Μετρόπολης. Δεν έκανε έχει λόγο, φοβερή... δεν έχει, όχι εκπομπή έχει, δεν έχει... Έκανε μια φοβερή εκπομπή, φοβερή εκπομπή, έβγαλε πολύ πάθος και ξέρεις τι βγάζει ο Γιάννης. Έβγαλε κάτι οπαδικό αλλά καθαρό, ρε παιδί μου. Χτύπησε στην ψυχή του οπαδού. Εκείνο το βράδυ μίλησε σαν οπαδός όλων των ομάδων. Έγινε φοβερή εκπομπή, Κώστα. Δεν την έχεις ακούσει για να δεις τι κάνει. Φοβερή. Μιλάμε, μας έστειλε. Πάμε. Άντε, λέμε. Ωραίος είναι ο Χιλιτίδης. Εγώ διαφωνώ όταν δεν μιλάει στην εκπομπή του. Θα θέλω περισσότερο. Τζον Χίλι. Τζον Χίλι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. 2-31-090-90-90. Λέει εδώ το Sport Dog ότι οι σκασμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που γίνεται στην ομάδα τους. Δεν ακούω τίποτα. Γιατί ρε φίλε. Δεν ακούω τίποτα. Γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν αφού δεν γίνεται καμιά φασαρία, καμιά ιστορία. Γιατί. Καλημέρα. Instagram. Να βγούμε μια selfie με τον Ροντρίγκες που φεύγει στη Γαλατά. Να βάλουμε στο Instagram. Καλημέρα κύριε. Ναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας κύριε. Έχω ένα πρόβλημα, Ραυτόπουλε, το οποίο θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Τι πρόβλημα? Θα στολίσει ο δόκτωρ Ραυτόπουλος ναι, τώρα. Ο δόκτωρ. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλω μια κοπέλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, πολύ σε θέλει. Άκουσε με να σου πω. Άιντε, θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ καιρό. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Όχι, πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε, που είσαι ερωτευμένος? 19. Έλα τώρα. Λογικός, λογικός. Ερωτεύσιμο αγόρι. 19 χρονών. Αρρώστια εδώ και 3 χρόνια, Ραυτόπουλο. Άντε, ρε. Ναι. Αμάρε φίλε. Και άκουσε με να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ την είπα τι και πώς, ότι τη γουστάρω, ξέρω εγώ και αυτά. Και αυτή τη γύρισε και μου είπε. Γυρνάει και μου λέει: εγώ στη ζωή σου θέλω να είμαι σαν φίλη. Μεγαλύτερη προσβολή για έναν άντρα. Πολύ πόνο, ρε. Δεν υπάρχει. Κακό πράγμα. Ναι. Καλύτερα να σου πει: δεν σε γουστάρω καθόλου. Ναι, φίλε. Παρά να σε πει ότι θέλω να με βρει σαν φίλη. Αλλά αν είσαι έξυπνος, μπορεί να την τρελάνει. Ναι, κανονικά. Γίνε φίλος της και βάλτε να σου βρίσκει γκόμενες, ξαδέρφες κτλ. Και πέτα την ότι είσαι πραγματικά φίλη, ότι πραγματικά δεν τη βλέπεις καθόλου σαν γυναίκα. Ναι. Και πες αφού είσαι φίλη, φλέρταρε με άλλες γυναίκες μπροστά της και τα λοιπά. Διότι αν σου πει τίποτα, πες η φίλη, δεν έχω πρόβλημα εγώ να βγω με ένα φίλο μου και να φλερτάρω μια γυναίκα. Άρα και εσύ που είσαι φίλη μου, θα φλερτάρω οποιαδήποτε, συνοδεύοντας εσένα, οποιαδήποτε γυναίκα. Ναι, μπορείς... που είσαι φιλενάδα μου, κάνε με τον μπίσεσβαρ, βγάζει με παλιές. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Να με βρίσκεις κοπέλες. Μπορώ να το κάνω. Είσαι γαλβάς. Όπως ήμασταν εμείς 19 χρονών. Ακούδω. Μπράβο, αγόρι μου, δώσε. Ακούδω. Όπως λέω, ήμασταν και εμείς χαλβάδες 19 χρονών. Όχι. Μπορώ να το κάνω. Χαλβάδες. Μπορείς. Δέχομαι να είμαστε φίλοι. Θα πετύχω κάτι. Ναι, βέβαια. Θα την τρελάνεις εντελώς. Θα την τρελάνεις εντελώς. Ρε, θα μου κάτσει. Θα σε κάτσει μετά. Άμα θέλει μετά. Μην την πηδήξεις αυτήν. Ναι, άστινα. Άστινα. Θα τρελαθεί μετά. Μην την πηδάζουμε. Θα τρελαθεί. Ναι. Τρελαίνεται. Άμα πει σε γυναίκα, όχι, μια ζωή το κρατάει αυτό. Πες, θέλω να είμαστε φίλοι. Ναι. Δεν σε θέλω, με πέρασε τώρα. Ραυτόπουλε, τώρα παίζουν τα νέα για την Αριανάρα, τώρα να μα τρελάνε. Δικό μα παιδί είναι, να του είδε. Μπιτζή Μάρι, να πούμε. Λοιπόν, από εδώ. Κράτη Καλάζνικο, φλέγε. Όχι, όχι, τα Καλάζνικο βάριζαν. Όχι, όχι, όχι. Πε το ρε Κώστα για την Αριανάρα. Ο στόχο τη ομάδα σου για σένα πρέπει να είναι σε περίπτωση που ο Καρυπίδη κολλώσει οικονομικά σε ρευστό. Μη γίνεις υποχείριο του Ιβάν Σαββίδη. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Εγώ αν ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή Super 3, Super 4, πώς λένε, Θύρα 3, Super 3 κτλ. Και ήμουν ας πούμε αρχηγός εκεί κτλ. Θα έλεγα
τον Καρυπίδη, τον έπιανα και τον έλεγα: κοίταξε να δεις, καλά μας πήγες, ευχαριστούμε. Ωραία μας έβαλες, μας ξεχρέωσες. Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Μας πήγες από τη Γ στη Β. Ναι. Μας πας από τη Β κοντά στην Α. Αν κολώσεις, μην πωλήσεις την ομάδα, μην βάλεις κανένα μπροστινό του Ιβάν. Θέλουμε να μας δώσεις αλλού και τα λοιπά. Ή εσύ κράτα, ναι. Δεν θέλουμε να γίνουμε παράρτημα του ΠΑΟΚ. Αυτό, ναι. Αυτό θα τους έλεγα τώρα. Αυτούς τους τη βλέπεις κουρούμα... τον τρομοκράτη δεν τον βλέπω. Δεν υπάρχει. Δεν τον βλέπω. Βλέπω μια ομάδα η οποία μου βγάζει μια γεροντίλα. Λόγω του προπονητή πάει καλά. Βγάζει γεροντίλα ο Άρης. Αν δεν ήταν ο Αναστόπουλος, που ο οποίο θεωρώ πολύ καλό προπονητή, πέρα από την κριτική που το έχετε κάνει και καλός. Προπονηταράς, λοιπόν, προπονηταράς. Χωρίς τον Αναστόπουλο θα μύριζε πτωματίλα ο Άρης. Λοιπόν, έχει και κάτι γυρα... τελευταίο να κλείσουμε. Έχει, άκουμε λίγο, έχει ποιοτικούς παίκτες, γυρασμένους όμως. Ναι. Η ποιότητα, η ποιότητα πρέπει να συνδυάζεται με ταχύτητα, με εκρηκτικότητα. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που φαβορεί. Πάρε Ρεάλ Μαδρίτης, ποιος είναι πρώτος. Πάρε Β' Εθνική Γερμανία, Στουτγκάρδη. Δες ποιες ομάδες. Δες τα πρώτα 15 λεπτά τους. Πρέσινγκ ψηλά. Άκου εμένα τι θα σου πω. Ποια είναι η πρώτη ομάδα στην Κίνα. Ποια είναι η πρώτη ομάδα στην Αργεντινή. Ποια είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, Ολυμπία. Πρέσινγκ ψηλά. Τον είδες τον Ολυμπιακό χθες. Πρέσινγκ ψηλά. Ποιος είναι. Δεν μπορεί να πρεσάρει ψηλά ο Άρης. Δεν έχει κουράγια. Δεν έχει κουράγια να κλείσει στη Χαριλάου την κάθε κολομάδα που λέγεται Χανιά ή Πανεγιάλιος. Να την κλέψει την μπάλα εκεί κοντά στην περιοχή. Να τη βάλει με στα δίκτυα και μετά την παίξει αντεπίθεση. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί βιολογικά. Έχει προπονητή καλό. Στηρίξτε τον. Αλλά η ομάδα, την οποία έφτιαξε ο Καρυπίδης, ναι. Έχει τον Καράμπελα 33 34, έχει παρεστεί τον Μπούρμπο, έχει 35 χρονών τον Νέτο, έχει τον Ανάκογλου Φλόρο, έχει τον ναι, μπράβο, 36, βέβαια. Είναι γερασμένη η ομάδα, τον Τάτο εκεί. Είναι 28 χρονών ο Τάτος, μοιάζει πιο μεγάλος από μένα. Ναι, ναι, μια ταλαιπώρια να κατάλαβες, σου βγαίνει ψυχούλα. Θα κερδίσω τον Πανεγιάλιο. Θα κερδίσω τον ναι. Άκουσε με κάτι τελευταίο να κάνω μια δήλωση. Εσύ τώρα τα νεανικά μάτια σου μπορεί να τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Τα γυρασμένα εμερητίδες και σακούλες δικά μου τα βλέπουν αλλιώτικα. Αλλά εγώ θα σε ακούσω. Μπορεί να είσαι ο γιος μου. Θα σε ακούσω. Να δεις. Ναι. Η ποδοσφαιρική σεζόν τώρα που θα κλείσει ναι. Το καλοκαίρι ναι. Θα έχει βρει την Αργιανάρα στην Α Εθνική και εμένα με αυτή την κόμενα Ραπτόπουλε να πει. Εγώ θα σου δώσω. Ο πατέρα σου πόσο χρονό είναι, ρε. 52. Τέσσερα χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Άκου δω, ρε. Αυτή την κόμενα με το μυαλό του πατέρα σου 19 χρονών εσύ θα την είχες τρελάνει. Αλλά είσαι άπειρος, ρε. Ναι, κορίτσι μου, να μείνουμε φίλοι. Ναι, φίλε. Να βγούμε για καφέ. Μόλις βγείτε για καφέ, πες τη να στη σερβιτόρα. Ναι. Κατευθείαν. Πες ωραίο κομμενάκι σερβιτόρα, πες. Καλό κομμάτι, ναι, ναι. Σερβιτόρα δουλεύει και αυτή, αυτό που είναι σε καφετέρια τη Χαριλάου. Δεν σε πιάνει τώρα, ναι. Δεν με κατανοεί. Δεν μπορεί, να γι' αυτό έπεσε. Δεν μπορεί, δουλεύει τώρα, ναι. Δεν μπορεί τώρα. Με ψυχισμό πάει αυτό. Δεν μπορεί τώρα. Θα πηγαίνει στη ζωή σου, ρε, πάντα. Με βάση τη λογική ναι. Και μετά θα βάζει το συνέστημα. Θέλει καρδιατέρ τώρα. Αλλά θα πρέπει να περάσουν καμιά 15 χρόνια από πάνω τα σου για να τα δει αυτά τα πράγματα διαφορετικά. Θα τα δει. Πρέπει να κάνει μεγάλη σακούλα στο μάτι. Ναι. Μεγάλη ρητίδα στο κούτελο. Να σου βγει κανένα ορολογικό. Και μετά θα τα πάρει χαμπάρι. Δυστυχώς η φύση έτσι είναι γραμμένη. Βέβαια. Τι να κάνουμε, Ραπτόπουλε, ερωτευτήκαμε. Το πιο φυσιολογικό πράγμα, ρε. Ρε, άκου εδώ, ρε, μένα, ρε. Το πιο φυσιολογικό πράγμα για έναν άντρα 19 χρονών είναι να καψουρεύεται, ρε. Είναι νορμάλ αυτό. Ναι. Νορμάλ δεν είναι να καψουρεύεσαι στην ηλικία τη δικιά μας. Βέβαια. Οι γεροντοέρωτες σκοτώνουν, φίλε. Κατάλαβε. Βέβαια. Εσύ τώρα ακού μήνυ πλέσα. Βλέπει τα βουνά. Ακού Γιάννη Πουλόπουλο, τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Το πολύ γραβάτα τώρα. Να σε κάνω, μωρέ. Τι να σε κάνω. Έρε, να σε είχαν υψιόδοση. Κι εγώ, ναι. Να σε κάνω, μωρέ. Κι εγώ να σε είχα ξάδερφο τώρα. Να σε κάνω, μωρέ. Έγινε, ρε. Φιλιά, να σε γερό. Γεια σου, ρε, Αργιανάκη. Τι κρέλα μπορεί να την πουλήσει τώρα αυτή να πει. Ναι, ρε, θα πει φίλε. Να τώρα πει αυτήν την γυναίκα. Θα ήθελα να τραφεί η γυναίκα, μα τη βλέπει. Δεν τη βλέπει γυναίκα, τη γυναίκα τρελαίνεται. Φίλε, να την παίρνει μαζί, την πει. Εδώ, ρε, αφού είσαστε φιλενάδε, να εκμυστηρε αυτό το τόπο. Φέρε κανένα καλό κομμάτι έτσι για το φιλαράκι σου. Σου πει Γιάννη, Κώστα, Νίκο, τι είναι αυτά που. Τι είναι αυτά που λε, μωρέ, αφού δεν με βλέπει έτσι. Θέλω να μην βρει καμιά πασούλα να με κάνει, κανένα κόλπο, κανένα τέτοιο. Να ωφεληθεί. Ναι.
Εκεί θα σκάσουν μετά. Εκεί. Θα σκάσουν από τη ζήλια την ψώρα. Τρελαίνονται, ρε παιδί. Τι ωραία που τα λες. Βέβαια τα λέω ωραία, γιατί τα έχουμε πάθει όλα αυτά. Να πούμε αυτό που λες, η εμπειρία, η πείρας, ταχύτης, αντίληψης, αποφασιστικότης. Πάμε παρακάτω. Άιντε. Καλημέρα, κύριε. Άιντε, κύριο. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά σας βράδυ, κύριε. Βγήκε ο Σταύρος. Ο Σταύρος είναι ο Πριναριανός, ο πρωτοβουλίος. Ο Σταύρος, ο τριάδο. Ωραίο, ο Σταύρος Κοντονής, λέω, τι έγινε. Βγήκε και το πρωί στον Τσαλτίδη και τον είπε ότι είσαι τεταλμένος, τον είπε. Τον είπε. Εσύ είσαι τεταλμένος και τον έστειλε ο Τσαλτίδης. Και βγήκε. Είχε γέλιο. Τεταλμένο. Το καημένο τον Τσαλτίδη, τεταλμένο. Βγήκε τώρα μια αερό ο Σταύρος να πει τι φταίει στον ΠΑΟΚ. Τι φταίει σε εμάς δηλαδή. Ένας Αριανός, ο Σταύρος, να πει τι φταίει σε εμάς. Δηλαδή. Για πείτε, είσαι περιλογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε, χαβάς γίνεται, ρε παιδί μου, όλοι μεταξύ μας πειριζόμαστε. Όχι, δεν είναι χαβά, ναι, όχι, συμφωνούσατε κιόλας, ναι, γίνεται αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι είναι να μην πω πως είναι τα πράγματα στο ΠΑΟΚ. Δεν ξέχνα το. Ναι. Πάντως, επί εποχή Μπατατούδη, τρεις παίρναμε τους Κύπριους. Τώρα ούτε ένα Κύπρο μπορεί να πάρουμε. Το θυμάσαι, Κωστή, αυτό. Τι Κύπριο να πάρει τώρα. Καταρχήν είναι Κύπρος. Επί εποχή Μπατατούδη, λέω, θυμάσαι. Τρεις. Για δε, ναι. Σκόρερ, το χρήμα είναι άφωνο. Χαμός. Ναι. Τι χαμός να πει. Και τώρα δεν μπορούσε να πει. Εδώ από έλεγε εσύ, απάφτωσε τον Ολυμπιακό δύο φορές. Και πήγε ο ΠΑΟΚ να πάρει παίκτη εκεί και. Πώς ανάδωσε. Καλά, για μένα, δόξα τω Θεώ, δεν πήραμε από τους φασίστες παίκτη, δηλαδή από τον Αποέλ. Δόξα τω Θεώ. Να ξέρετε, αυτή τώρα τι σχέση έχει τα πολιτικά με την μπάλα, ρε. Άσε τώρα, ούτε τον πυρετό δεν δίνουμε σε αυτούς. Ούτε τον πυρετό. Α, ναι, εσύ είσαι αριστερός, αλλά θα είσαι Ομόνοια. Δεν είμαι ούτε Ομόνοια, ούτε εξεομόνοια. Τίποτα δεν είμαι. Δεν γουστάρω αυτόν από Ελ. Νομίζω ότι είναι και Έλληνες. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Παυκάρα, Ροντρίγκε. Παυκάρα, με τα γραφή δεν μπορεί να κάνει του Χρήστο Σαντικάη να λέει κάλαντα να πούμε πλάκα με κάτι. Άσε τώρα. Χρήστο Σαντικάη. Χρήστο Σαντικάη, ρε φίλε. Άγια νύχτα, αγιασμένη και τέτοια να πούμε. Αλλά το τηλέφωνο του Σταύρου κράτατο για το Μάιο, να το θυμάσαι. Θα τον κρατήσω. Δηλαδή θε να πει ότι δεν θα ανέβει ο Άρης και ο Πάκ θα πάρει τον κύπελο. Όχι. Εγώ έχω να πω ότι ο Άρης θα ανέβει. Ο Πάκ λογικά θα είναι. Μέσα στα playoff και λογικά θα βγει και πρώτος, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Απλά μας βγάλει το σηκώτη, βάζοντας αυτά εδώ που κάνουμε αυτές τις τελευταίες αγώνες. Δεν μου λες, ρε. Αυτό. Ναι. Πιστεύεις ότι αυτά τα μάτσα εκεί είναι και λίγο, ξέρω εγώ, ματιασμένα. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω και στο δηλαδή, μάτι. Δηλαδή τώρα σε πω κάτι. Άι, πες. Εγώ έχω έναν τύπο, ο οποίος είναι καχύποπτος. Τι τύπο, Fiat. Ναι. Λέει, ρε γαμότο, λέει. Τα Γιάννενα στημένα λέει, έτσι στη μεγάλη περιοχή απ' έξω. Δεν μπορεί να τους κάνει. Καλά, λέει. Ναι. Δηλαδή αυτά τα center back και αυτά τα αμυντικά χαφ. Τα παρατήρησα. Ναι, δηλαδή πώς γίνεται να μπαίνουμε τόσο εύκολα μέσα και τόσο εύκολα να τα χάνουμε. Γιατί, ρε φίλε. Με τον Ολυμπιακό τα παρατήρησα. Είναι πολύ καλά στημένες φάσεις. Ναι. Στημένες φάσεις πολύ καλά. Κωστή, ξέρεις ποιος είμαι. Ξέρεις ποιος είμαι, Κωστή. Βοήθα. Στο Λαμπομπονέρα με το. Θυμάσαι απ' έξω που μιλούσαμε. Λαμπομπονέρα. Ναι, στο Κυλκής. Στο Κυλκής. Ναι, ποιος είσαι. Εσύ με τα ρούχα είσαι, το ιδιοκτήτης. Όχι. Χαιρετίσματα έχεις αυτό το λαμόγιο. Έχεις άλλες δύο ευκαιρίες. Δύο ευκαιρίες έχεις, Κωστή. Επειδή στον Μπερμπάτοφ τώρα και εκεί έχεις και το λαμόγιο χαιρετίσματα. Με την κοπέλα σου ήσουν. Όχι, ούτε αυτό είμαι. Που με παρατηρούσες και με λες τώρα τι ρίχνεις με αυτό το μουσί που έχεις. Πάμε! Άντε, καλή επόμενο! Πάμε στον επόμενο Χρήστο Σαντικάη. Στο αεροπλάνο μέσα διπλανό, ναι. Τον μυρίζεις και τον ασφρένεσαι για ύποπτο. Ναι. Ύποπτος! Ναι. Ύποπτος Κωστή. Τον ασφρένεσαι για ύποπτο. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Μιχάλης ο Μιχάλης, τι λέει. Καλώς τον. Καλά. Τι λέει, εσύ. Χαλάρα. Χαλάρα, εσύ αρρώστησες. Γιάννη Τσάρε, φίλε. Αρρώστησες φέτος. Είμαι ήδη άλλο. Σε έριξε κάτω η γρήπη κανένα πενθήμερο εσένα. Ναι, διχαλάκια, μυξούλες και τα λοιπά. Μυξούλες. Γαργάλευε ο λαιμός. Ο λαιμός γαργάλευε. Ναι. Πρασινάδα στη μύτη, μίξα. Έβρε Κώστα. Κομάρες είχες. Όχι. Σικομάρες. Σικομάρες, ναι. Συγγνώμη ρε φίλε, με συγχωρείς. Με γρήπη έχεις σικομάρες, πόσο χρονών είσαι. Άστο, πάμε να φύγουμε, Κώστα. Άμα με γρήπη. Τι έχω με αυτούς πρέπει να φύγουμε. Άμα με γρήπη. Ένε φίλε, τι. Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον 19χρονο. Το 19χρονο. Για πες εσύ 21 να δώσω συμβουλή στον 19χρονο. Δεν θέλω να μιλήσω από εμπειρία, γιατί κάπου. Πες ρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χαραμίζεις για αυτήν και για οποιαδήποτε γυναίκα, έτσι. Εσύ ρε κουφάλα πρέπει να ήσουν όμορφος στο σχολείο που συγκυνηγούσε την κόμμα σίγουρα. Λέγε, θα ήσα τώρα. Ο έρωτας είναι ασθένεια. Άκου δώρε να μαθαίνεις.
Ο έρωτας είναι ασθένεια. Το αντίδοτο ξέρεις ποιο είναι. Όχι, είσαι προβολικός. Το αντίδοτο ξέρεις ποιο είναι. Το αντίδοτο. Πες μου. Η συγκατοίκηση. Ω, τι είπες τώρα. Το αντίδοτο του έρωτα είναι η συγκατοίκηση. Τι είπες τώρα. Μόλις τραβήξεις το πρώτο κλαμίδι το βράδυ. Μόλις θα ρίξει το δεύτερο ρέψιμο από την Coca-Cola. Πα, πα, πα. Τελείωσε. Μόλις δεις την άλλη να είναι τα να έχει φορέσει τα τερλίκια της γιαγιάς. Ναι, ναι. Αντί τον καλσόν και. Να σε τραβήξει και τον Παύλο μα τη νύχτα να πούμε να κρυώσει τραβήξει και μια κρουσιά στον ύπνο. Θες να τελειώσει ο έρωτα. Έτσι είναι αυτό. Πάνε συγκατοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι άμα είσαι σκεπτόμενος και πεις ότι. Ο έρωτας είναι ασθένεια, ρε. Αρρώστια είναι. Ναι, ρε. Άντε πάλι τα ίδια. Προσβάλλεται ο οργανισμός όπως η γρήπη. Αλλά τέλος πάντων, άκρη μαζί δεν βγάζει. Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά ο άλλος. Γύρω του έρωτα να δεις τι γίνεται. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν το είδαμε, δεν το νιώσαμε. Το βλέπεις, το Amber Alert έφυγε, πήγε στη Βουλγάρα ο άλλος, το ψάχνει ο γιος του. Στο Amber Alert το έβγαλε. Τώρα να φύγει, να πάει με τη Βουλγάρα. Ναι, ρε. Να την απαυτώσει ναι, 2-3 φορές. Να την ερωτευτεί τη Βουλγάρα. Βέβαια, ρε. Δεν γίνονται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, αν υπάρχει γύρω του έρωτα. Γύρω του έρωτα, σε κάθε χρόνο. Πε ρε φίλε, συγγνώμη. Λέγε ρε φίλε. Δεν βάζουμε γλώσσα μέσα γιατί είναι καλή τέχνη γλώσσα να μην τη βάζεις μέσα, φίλε. Άμα ξέρεις να τη χειρίζεσαι. Ο παλιός. Έτσι ο παλιός, να τον ακούς τον παλιό και ξέρεις ο παλιός. Δεν μου λες, σίγουρα ήσουν πρόεδρος του 15 μελές εσύ. Σίγουρα. Ήμουν. Ρε, πώς σε πιάνω, ρε, πες ρε. Δεν πρέπει να κάνω εγώ για ασφαλίτης, ρε, φίλε. Για το FBI δεν είμαι. Αυτά τα μούτρα, ρε, φίλε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ήμουνα, ναι, πάμε ψηφί και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν σε λέω. Ήσουν όμορφο στο σχολείο, εσύ. Δεν έχεις φάει χιλόπιτες. Γι' αυτό του λες το. Τα σαν το λάμπ. Ναι. Που θέλω να καταλήξω τώρα. Στο ότι ο ΠΑΟΚ για να κινείται στις εγχώριες αγορές και να ψάχνει κάποια πιο οικονομική λύση και πιο σίγουρη, πάει να πει ότι δεν υπάρχει από πίσω κάποιο αβαντάρισμα από τον πρόεδρο και κάποιο χώσιμο χρημάτων, έτσι. Αυτό δεν αποδεικνύει. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος τεχνικός διευθυντής ο οποίος να γνωρίζει καλά την αγορά, να υπάρχουν μάνατζερ από το επάνω ράφι κτλ. Αυτό το επάνω ράφι, αυτό τη Colgate, το ράφι το ακούω καιρό στον ΠΑΟΚ. Αλλά τελικά από το σκύπ του Αρβανιτίδη βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε το Essex να κερδίζει και το ΜΑΤ. Νοθευμένο κιόλας. Δεν νομίζω ότι φταίνει οι διασυνδέσεις γιατί και με τον Άρνεσεν. Φρανκ. Όπως καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα. Ότι και με τον Άρνεσεν δεν πήγες να χτυπήσεις κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Ψάχτηκες, πήρες παίκτες τύπου Τσίμιροτε, Ροντρίγκες, ελεύθερους δηλαδή. Όχι, ο Τσίμιρο ήταν μεταγραφή, κόστησε 900.000 ευρώ, συγγνώμη, αλλά ψάχτηκε σε λίγο πιο οικονομικές λύσεις και όχι πάλι παρατραβηγμένες. Κατάλαβες τι εννοώ δηλαδή, ότι και πάλι με έναν τόσο μεγάλο μάνατζερ, παύλα τεχνικό διευθυντή, παύλα και πολλές παύλες για τον Άρνεσεν, δεν έκανες κάτι αξιοσημείωτο. Μάλλον κάτι λέει αυτό. Τέλος πάντων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΞΙΣ τα βλέπει όλα φυσιολογικά, δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει και είναι σε μια κατάσταση. Συναισθηματική, το είπα και άλλη φορά, δέσμευση, ομοιρία από το μεγαλομέτωχο ο οποίο τον έσωσε από τα χειρότερα. Ραπτόπουλο, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν είναι ομοιρία ή ό,τι άλλο μπορεί να πει συναισθηματική. Συναισθηματική ομοιρία. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΞΙΣ πλέον έχει, ξέρει που είναι τα αυγά, ξέρει και που είναι τα πασχάλια και δεν είναι υπερόπτη. Α, λες ότι ο ΠΑΟΞΙΣ έθεσε την ομάδα του στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Στην τέταρτη θέση και λέει μέχρι εκεί είμαι. Όχι, δεν με καταλάβες πάλι. Δεν εννοώ ότι. Τι, εξήγησέ μου να καταλάβω, τι έθεσε. Βλέπουν την πραγματικότητα. Ναι. Και από εκεί και πέρα με αυτήν συνειδητοποιούν. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Είναι πρώτη. Δηλαδή ο ΠΑΟΞΙΣ λογικός. Είναι εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω και ο Δεν είναι παράφρονας. Ναι. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι. Έχουμε ένα στην παρέα μας που λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην πρώτη και κάθε χρόνο λέει πάμε για πρωτάθλημα και αυτός δεν σταματάει να τρώει φάπες. Α, το βαράνε φάπες οι υπόλοιποι. Η δική μας. Τη παρέα. Α, του ρίχνουν κατραπαγιά. Με αυτά τα πράγματα. Αυτό που λέει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ψηλό, δυνατά. Του τραβάνε κατραπακιά οι άλλοι. Αυτό που λέει κάθε χρόνο ας πούμε, με τον Άρνεσεν, με τον Μπερμπάτοφ, με τον Στέφεν, κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. Άλλο είναι, ρε φίλε. Αυτό τρώει χαστούκια ο ΠΑΟΞΙΣ. Αυτό δεν είναι. Βάζει άλλου στόχου και δεν. Μα δεν. Πρέπει να είσαι δηλαδή βήμα-βήμα να πηγαίνει. Τελειώνουμε. Ο έρωτας είναι αρρώστια, ναι ή όχι. Να σου πω λίγο κάτι και να μου αφήσει να το τεκμηριώσει. Ο έρωτας είναι αρρώστη. Να το τεκμηριώσω. Το στέλνουμε πολλά μηνύματα εδώ. Ναι. Όντως. Ωραία, ραπ, άκου να σου πω εγώ. Άκου τώρα. Ναι, μεν είναι αρρώστια. Ωραία. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μπορείς να κουμαντάρεις συναισθήματά σου και να δεις τι είναι θετικό και τι όχι για σένα. Αν ένας έρωτας φτάσει να σε καταστρέψει, μακάρι. Όχι, μακάρι. Ένας έρωτας που το βλέπεις με λογική δεν είναι έρωτας.
Διάλειμμα. Κώστα, πού είναι αυτός τώρα, έφυγε. Εδώ, τον... εδώ είσαι. Εδώ είμαι. Περίμενε. Περίμενε, μετά το διάλειμμα, περίμενε. Διάλειμμα. Θέλω τον πω τώρα αυτό. Θέλω τον πω τώρα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Για πάρ' το αλλιώς. Εδώ είσαι εσύ. Ναι. Ο 21 χρονών. Έλα. Έλα. Όχι, 21 καλοκαιριών. Εδώ είσαι. Ναι, ναι. Α, εδώ είσαι. Δεν μου λες, εσύ τώρα σίγουρα τραβιέσαι με κανένα δύο τρεις χωρίς να έχεις σχέση με καμία. Λέγει την αλήθεια. Όχι, όχι. Έχω σχέση ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι, ναι. Ναι. Σ' ακούει τώρα αυτή που έχει σχέση ένα χρόνο. Σ' ακούει. Όχι, την είχα βάλει μια φορά το Ραπτόπουλο και με έβριζε. Ναι, άρα δεν σε ακούει σίγουρα, ε. Εγώ όχι. Την έβριζα την κυρία. Όχι, αυτή με αυτή έβριζε. Αυτή έβριζε αυτό, ρε, τον 20. Δεν μου λες, δεν τραβιέσαι με καμιά άλλη δηλαδή εκτός με αυτήν τώρα, ε. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει κανένα εξτραδάκι. Τίποτα, τίποτα. Τζάμπα πρόεδρο σε 15 μελέτε. Εγώ κατάλαβα ότι εσύ έχεις σχέση και αυτή σε έχει σχέση. Όχι, όχι. Όχι, ρε, αποκλείεται από τον παλικάρι, άκου τι σου λέει τώρα. Άντε, πάμε παρακάτω. Άμα δεν σκίσει τη γάτα να βγει Ραπτόπουλο το βράδυ. Ο επόμενο ερωτευμένο, παρακαλώ. Μάλιστα. Όχι ερωτευμένος, φίλος σας. Καλώς. Γεια σου φιλαράκι μας. Έλα ρε Βαρδάκι, τι γίνεται. Να βοηθήσουμε το παλικάράκι ρε. Να το βοηθήσει. Κωστή. Τι να το βοηθήσεις ρε. Σε αυτή την ηλικία θες Βιάγκρα. Συ να βοηθήσεις μόνο συμβουλευτικά. Όχι, συμβουλευτικά ρε Γιάννη. Γιατί ρε και με Βιάγκρα μα βοηθήσει, γιατί δεν κατάλαβα. Καταρχάς αυτή η κοπέλα θα τον περνάει 5 με 8 χρόνια του 19χρονου. Λες. Αφού η 3 χρόνια την ψήνει και αυτός είναι 19 και είναι σερβιτόρα, τι άλλο θα είναι. Είναι σερβιτόρα. Τι μετά. Άρα το παιδί πρέπει να πάει σε άλλη μέθοδο, φεύγοντας θα αφήνει κανένα ταλιράκι μπρομποάρ και να την κερνάει κανένα ποτό. Μάλιστα. Είναι ναι, 19 χρονών θα βρει λεφτά, την κερνάει ποτό. Εντάξει, ας πάρει το μπαμπά να πάρει παππούτσια. Εδώ τα κοινόχρηστα δεν έχουμε να πληρώσουμε εμείς. Όλα 19 χρονών πληρώνουμε. Ποια κοινόχρηστα ρε εγώ. Αφιβάλλεται ότι είναι μεγαλύτερη του. Αφιβάλλουμε. Ας βγει να το πει ο νεαρός. Συνομήλικη. Εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη φίλε. Συνομήλικη. Να σιγά μην είναι από 16 χρόνια σερβιτόρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, πριν 2 μήνες βγήκε ο Άρνεσεν και είπε ότι 2 παίκτες μπορούν να πουληθούν. Ναι. Το Ροντρίκες και το Τζίμιροτ. Ναι. Και είπε μέχρι ένα εκατομμύριο. Ναι. Άρα αφού ήρθε τα πολλά λεφτά, όχι τον πούλησε, τον μοσκοπούλησε. Υπήρχε ένας άλλος πρόεδρος, ο Χάρης ο Σαβίδης, ναι. Όταν πούλησε το Λίμπρεξ και τον Πανιώτη 100 εκατομμύρια, ναι. Έγινε συνέλευση και ήμασταν εκεί στο Καψίς και την πέσαν όλοι. Και βγαίνουν εκεί μπροστά. Εσείς ήσασταν καρνίβαλοι όμως. Μια χαρά είμαστε, όλοι επώνυμοι καρνίβαλοι. Και λέει έχω γνώμη και έχω τη γνώμη, έχω τη γνώμη. Πεταχιόταν όλοι εκεί γνωστοί και άγνωστοι, τους ξέρεις όλους. Και λέει ο Χάρης Σαβίδης, γνώμη, όλοι έχουν γνώμη και ο Νίκος ο τρελός. Λεφτά έχετε κύριε να βάλετε. Εγώ όταν είδα 100 εκατομμύρια είπα θα τους πουλήσω όλους. Λοιπόν, όλοι έχουν ένα ταβάνι λοιπόν. Τώρα ο πρόεδρος περιμένει πάλι από τους μανατζαρέους, γιατί από εκεί ψωνίζει. Να του φέρουν κάνα με 300 χιλιάρικα για να κάνει πάλι δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα ένα πουλήσει 3 εκατομμύρια και να πάρει με 3 εκατομμύρια, τι το κρατάει το μαγαζί. Δεν με λες. Ο πρόεδρος απόσβεση έκανε.
ποιος. Ο πρόεδρος, απόσβεση έκανε. Κοίταξε, σταδιακά γίνεται. Εσύ δηλαδή πιστεύεις. Δεν λέω εγώ να μπεις σε μαθηματικές λεπτομέρειες. Τι πιστεύεις από την εμπειρία σου τόσα χρόνια και στο εμπόριο, αλλά και στην πιάτσα και στα γήπεδα. Είναι σε φάση απόσβεσης. Άμπρα. Είναι σε φάση απόσβεση. Είναι σε φάση απόσβεση. Άρα λοιπόν ο πρωταθλητισμός πρέπει να περιμένει, πρέπει να γίνει απόσβεση. Φυσικά. Και όχι μόνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ μπήκε στο χρηματιστήριο και είναι στο πρώτο ράφι. Ναι. Θα φέρουμε 300.000, τον πουλάμε 3. Μετά θα πάει στο δεύτερο ράφι, στο τρίτο ράφι. Και έτσι θα ανεβαίνει σκαλοπάτι. Μέχρι να βρει ο Παναθηναϊκός κανένα μεγάλο, πάρει αυτό στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Και εσύ θα φωνάζει για τη διαιτησία. Άλλοι ρυθμίζουν. Και ο Μπίκα στέει ο Γκίζα. Κωστή, δεν είναι αυτό. Άλλοι ρυθμίζουν και σε ανεβάζουν ράφι. Ναι. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο ράφι. Ενώ το ευρωπαϊκό για να πουλάει και να αγοράζει παίκτες. Σε άλλη κλίμακα είναι. Μάλιστα. Εμπορικά. Έτσι πάει αυτό εδώ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος μπήκε, πέρσι μπήκε σε αυτό το ράφι. Λοιπόν, σε αυτή την αγορά, συγγνώμη. Έτσι γίνονται τα εμπορικά τέτοια deal, ας πούμε, και ανάλογα ποιος είσαι. Απλώς είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Γιάννη όταν έλειπες εσύ, ο Ιβάν Σαββίδης μπήκε και έκανε την εκαθάριση, το καθάρισε σωματείο για να μπορεί να μπει στις αγορές. Αυτό είναι το marketing. Καθάρισε σωματείο, μπήκε σε αγορές, τώρα θα έρχονται, θα περνάνε. Και όλοι θα παίρνουν το ποσοστό τους. Έτσι λειτουργεί. Θεωρώ εγώ. Πάντως όσο δεν τον πιέζουν τον Ιβάν οι παοξίδες για μεγάλα πράγματα, καλά το πάει. Ήρεμα. Δεν μπορούν και ο κόσμος. Είδες τι είπες, βγαίνει και ο Νικόλας και σου λέει κάτι, και ο Νίκος λέει αλήθειες. Και σου λέει πάω και ήταν μέχρι το 99. Λοιπόν, από εκεί πέρα αλλάξανε. Έγινε το Champions League. Το Champions League θα κάνει κλειστή λίγκα ποδοσφαίρου και θα είναι δύο ομάδες από την Ελλάδα οι τρεις και θα είναι αυτό το κόσμο. Άρα εμείς που είμαστε πρώτοι στην πόλη καλά είμαστε. Όχι πάλι, πάλι. Όταν βγήκαν και είπαν ότι πρέπει να γίνει μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αυτό εννοούσαν για να βγαίνει στην Ευρώπη. Δεν ήθελαν να γίνει αυτό το σχήμα, ρίξαν τις άλλες δύο. Όλα έχουν ένα σκεπτικό, Κωστή. Λοιπόν, μακάρι να έχει μια γερή ομάδα στο ποδόσφαιρο, μία στο μπάσκετ και μία στο βόλεϊ. Το πελατολόγιο δεν μπορεί να υποστηρίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ σε μια ομάδα. Όπως και να το κάνουμε. Όταν πηγαίναμε εμείς και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ, τώρα είναι ένας μισθός μεγάλος αυτός. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανένα. Θες το μάτς Ξάνθη Ολυμπιακός με ποιον να ήσουμε. Δεν ασχολούμαι ρε εσύ. Εδώ μιλάμε για το καλό ράφι τώρα. Εμείς πάλι στα χωριά θα τρέχουμε. Ο ΠΑΟΚ θα τον πηγαίνει μόνο του τώρα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε εμείς. Εμπορικά έτσι είναι το πλάνο. Θα σας βγάλουν τέταρτους δηλαδή. Και δεύτερους μπορεί να μας βγάλουν. Άμα ανάλογα τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλουν αυτοί. Από εσάς δεν εξαρτάται μια φορά πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Έξι στη γραμμή, να είσαι γερός. Σιξ. Ο επόμενος ερωτευμένος. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα, φίλε. Νάτος. Καλησπέρα. Έλα, πες μας και εσύ το θέμα. Για πες το θέμα. Έλα. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ερωτευτές. Νάτος, ρε, τους είπα να τους βγάλω σήμερα εγώ τα. Εμείς περάσαμε από αυτά τα πράγματα και τα αφήσαμε τους ερωτές πλέον. Είσαι δηλαδή ο εκτελεστής τώρα. Εγώ σε μια ταβέρνα που πήγαμε τον κόκκινο πριν από λίγο. Σε ταβέρνα και εσύ, ρε. Με το φίλο μας τον Γιακουμίδη τον Γιώργο που είναι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μεγάλος φυσιοθεραπευτάρας και πολύ μεγάλος στη δουλειά του. Και όποιος έχει προβλήματα. Άι, πες τώρα. Άκου τώρα. Άιντε, γρήγορα τώρα. Άξα να μιλάνε εκεί για θρησκείες, για αυτά και τα λοιπά. Και τους λέω μια ατάκα. Αυτό που λέει είσαι καλός άνθρωπος, μην αφήσετε τις βλακίες. Ως ρομαντικός απέτυχα. Ναι. Ως λογικός. Ως λογικός προχώρησε. Έτσι. Λέγε τα γόρι μου, λέγε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για δύο πράγματα. Πήρα καταρχήν για το Αριανάκι εδώ πέρα και μας στεναχώρεσε που είναι Αριανάκι και βγάζει τέτοιο ταλκά. Εγώ ρε. Θα το πω κάτι. Μου συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι πολύ πιο μεγάλος. Ναι. Την ίδια ηλικία, έκοβα χέρια. Ναι. Έβλεπα τον Κομενάκι. Άμα μου ακούει το αλάλι, να πάρει τηλέφωνο μετά. Έβλεπα τον Κομενάκι και έκοβα χέρια, πόδια. Α, μ' άρεσε, ρε. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, πέφτω και τι μου λέει. Μου λέει πως σε βλέπω σαν φίλο. Άμα. Γυρνάω και τη λέω όμως γιατί εμείς είμαστε από τις δυτικές συνοικίες με το Αριανάκι και είμαστε παοξάκια. Ναι. Πως
Εγώ φίλους δεν θέλω, έχω πολλούς. Έχει του μπεγια... το κορίτσι, σου δίνω το λόγο μου, ραπ. Έχει του μπεγιαστεί το κορίτσι, δεν ξέρει που να κοιτάξει από την αμηχανία του. Μετά πολλά, δέσαν οι παρέες μας, δέσανε. Και αυτή που με έβλεπε σαν φίλο, ναι. Ξαφνικά έκοβε χέρια αυτή για μένα και ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Α. Έτσι θα το πει στο φιλαράκι. Ποτέ δεν ξέρεις τι. Αυτά τα φιλικά και σου μου του. Ναι. Και ας την δώσει λίγο τώρα κανένα γράμμα διαφορετικό και θα σε πω εγώ τι θα γίνει. Μεγάλος τριπλέρ. Βγαίνεις. Καλά ραντεβού με την ξαδέρφη της που κάνει κάτι ποδάκια σαν γαζέλα σε πόδι. Ναι. Σε τι φίλο θα σε βλέπει. Βέβαια. Όπως λέει και ο Γαμπρέλου. Καρκολάκι να πω. Δεν κάνει κουτάκια. Σκέφτεται καρκολάκια. Θα γιοντόμα να πω. Ακούς ραπ. Ναι. Ας πάμε και παρακάτω, ας πάμε και για την ομάδα λίγο. Για πάμε. Είπαμε την εμπειρία μας εμείς στο φιλαράκι. Σωστός. Να... Ναι, και ξέρεις ο σωστός. Έτσι. Όλα γίνονται. Πάμε για την ομάδα τώρα. Πονάει το κεφάλι μας, πονάνε τα μάτια μας. Ναι. Έχω βγάλει άσπρες τρίχες στο κεφάλι. Ναι. Παιδιά ήμασταν και άντρες γίναμε. Ναι. Τα ίδια. Το αγκοφρέ πάει σύννεφο. Έχει πει λίγο καιρό η μάνα μου γιατί με βλέπει πόσο άρρωστος είμαι και. Έχουμε κάνει οικογένεια και τα δικά μας και ακόμα βλέπει πως εκεί με τον πάω και μου λέει αγόρι μου είχαμε κάτι πρίκες από τον πρόεδρο το Βουλινό. Είχαμε μέχρι και αυτές. Τρύπες ανοίξανε και τα ίδια. Και λέω τι μας είπε ρε η μάνα. Ο ΠΑΟΚ αυτός είναι, δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Yeah, δεν αλλάξει, όχι. Δυστυχώς. Πόσο άλλαξε παιδί μου ο πατέρας σου, θα σε πει. Άλλαξε, δεν αλλάξει. Ναι. ΠΑΟΚ, ναι. Τι ΠΑΟΚ και τι να αλλάξει και. Δεν θα αλλάξει. Μια ζωή Καζαντζίδη, Μάρτα Βούρτσι, μια ζωή εκεί. Ναι. Φάγαμε όλη τη ζωή μας, την τρώμε ακόμα και τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Πάει να έρθει τώρα και ο Ντόναλτ Τραμπ να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι, τέταρτη θα πούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθε ο Ιβάν, ο τρομερό. Ναι. Και δεν ξέρω κι εγώ τι, και ο Ιβάν κοιτάει εδώ να βγάλει κανένα φράγκο. Μην την ψάχνει εδώ, Θεσσαλονίκη είναι άστα να πάνε. Και ο Τραμπ που λέει στον Ηρακλή να πάει, πάλι προσφυγείο κατσαμπή θα κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι υπομονή. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τι υπομονή να κάνουμε, κι άλλο να κάνει. Με την ίδια γκόμενα 7 χρόνια υπομονή έκανε τώρα αυτό τώρα. Το τρισέκορο του Ακριτήδη στα 2400 χρόνια θα δώσει άλλα πρωτάθλημα. Ναι, όμω δεν πρέπει. Δεν πρέπει αυτός ο λαός, τώρα χωρίς πλάκα, δεν πρέπει αυτός ο λαός να δει χαρά κάποια στιγμή. Θα δει. Θα δει να μην ανεβαίνει ο Άρης. Ναι. Συγγνώμη λίγο, τέτοια αγωνία μαγαζί και να μην μπορεί να δει χαρά, ξέρω και εγώ, το νιάσα στα κεραμίδια μου είναι πολύ περίτο. Θα δει χαρά, θα δει. Μόλις περάσουν τον Ολυμπιακό θα παίξουμε χαρά. Μαζί. Θα δεις χαρά, θα αποκλείσει εμένα. Πότε θα δει χαρά που είμαστε γεννημένοι το 80 και έχει πάει το 2017. Σειρά είσαι ρε, το 80 είσαι. Ναι. Το 80 ποιο μήνα είσαι? Ποιο μήνα είσαι, ρε? Ποιο μήνα? Αύγουστο. Εγώ είμαι Γενάρη, γι' αυτό σου λέω. Ναι, σειρά είναι. Έτσι σειρά. Δεν ξέρω. Α, εγώ κύριος είμαι. Έλα. Τι είμαστε λιοντάρια. Λιοντάρι είσαι, ε? Λιοντάρι, ε? Κάνεις και χαψιές να πούμε. Θήριο. Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σου, Ρίκα. Καλό. Έβγαλε ταλγκάου. Ο άνθρωπος. Πήρε όμως έμπειρος να συμβουλέψει τον πιτζηρικά. Ωραίο. Τα είπε, ωραίο στη σειρά, να πούμε. Δεν μου λες. Έλα. Σαν πολιτεία αυτό το παίρνει σε εταιρεία. Άνετα. Άνετα. Άνετα τον παίρνω άνετα. Και το δίνω και δύο αυτοκίνητα και να ποσοστό. Πει. Και φυσικά. Ναι. Είναι καλός. Ναι. Έχει προλογίδης. Ναι. Τα λέει καλά. Πάμε. Για πάμε στον επόμενο πολιτή. Έλα. Ναι. Χαίρετε. Έλα, βίλε. Και αυτόν τον παίρνω. Πολιτή όμως. Όχι, σε παίρνω. Πολιτή σε παίρνω. Είσαι... Ναι. Καλησπερίζω τους τσελεμεντέδες του έρωτα. Είσαι ο Sherlock Holmes του έρωτα. Ο MVP's... Ξάνθη. Ναι. Λουτσέσκου και έτσι. Τον Καλτσίδη πάντως που θέλω να πάρει. Το Παναθηναϊκό το ξέρετε. Τον Καλτσίδη. Χεσμένο στο Τάλιρο με τα τσιμέντα. Το ξέρετε. Που να πάρει τον Παναθηναϊκό. Δείτε πρωτάθλημα. Ούτε τα εγγόνια τη κόρη μου δεν θα δείτε πρωτάθλημα. Όταν οι πιτουνιέρε θα μεταφέρουν γάλα, θα το πάρει. Για λέγε τα γόρι. Τι να πάρει, ρε, και τι να κάνει. Για πείτε μα καμιά. Δεν πήρατε χαμπάρι, ρε. Σα τα είπε προηγουμένω ο κύριο που σα είπε εκεί. Ο Πάο ξεκίνησε, ήρθε εδώ ο κύριο Αβίδη. Πήρε το εργοστάσιο, πουλάει τσιγάρα στου Ρώσου.
Πήρε τη σουρωτή, πάει το καλό νερό πάλι στη Ρωσία. Στα σούπερ μάρκετ που έχει εκεί, δεν ξέρω τι έχει. Ήρθε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Σουρωτή με ασπρόμαυρο μπουκάλι πήγε τώρα, βγήκε. Πήγε τώρα στον ΠΑΟΚ, σου λέει τι να κάνω εδώ. Με αυτού του χαίρε δεν γίνεται, α κατεβάζω παίκτη από πάνω. Και άλλοι βγάλανε εφημερίδα. Ναι. Απλά τον πάω. Εφημερίδε. Εφημερίδε. Ο Ιβάν θα πάρει το πρωτάθλημα. Γλύφουμε τον Ιβάν, εφημερίδε. Εκτακτο παιόρετημα. Για τον Ιβάν. Παιόρετε. Τι πίνετε και δεν δίνετε. Ναι, θέλω να δει εδώ κάτι μήκο, κάτι λιγμένα να πούμε. Λοιπόν, και έτσι από πάνω κατεβάζει ό,τι έχει από εκεί ανατολικό μπλοκ παίκτε εδώ. Ναι. Και τώρα εσεί, οι περισσότεροι παοξίδε φωνάζουν γιατί λέει, πουλάει τον Μπεχταρά. Ποιο Μπεχταρά? Αυτό που χάνει 100 ευκαιρίε και βάζει 3 γκολ. Ναι, ναι. Μια χαρά. Κορδελίτσα, χριστουγεννιάτικο δώρο 3,5 εκατομμύρια. Και τα λαμπάκια στην πρίζα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Ποιο έφυγε ο μάνατζερ από τον Μπαουκ? Ποιος? Έφυγε ο, πώς το λέγανε αυτό να. Έφυγε ο Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν. Μπράβο. Έφερε άνθρωπος 2 εκατομμύρια προϊόν, πήρε 16. Του χρόνου 16-32. Αυτά είναι. Αυτά είναι λεφτά. Μετά να πάει στα 50-60, θα το βέβαια, φίλε. Θα πάρει και ένα πρωτάθλημα, θα πάρει και δύο πρωταθλήματα και θα πάρει. Θα πάρει και τον Άρη. Μα επιχειρηματίας είναι, ρε φίλε. Ομάδα βέβαια την έχει. Ναι, έχει ομάδα. Α, στο Χιούστον. Παλέτες εκεί. Χιούστον. Ο Πανόπουλος μπαίνει μέσα. Ο Πανόπουλος μπαίνει μέσα στη Ξάνθη. Ναι. Μπαίνει μέσα. Ναι. Βέβαια. Τι λέτε, ρε. Μια χαρά τα πάει. Ναι. Εδώ πούλησε δεξί μπακ στον Ολυμπιακό και σε μπακ και δεν είναι πουθενά. Και μπαίνει μέσα, μια χαρά τα πάει. Φυσικά. Αυτός εχθές ήταν κυνήγι, αγόρι μου. Γιατί να μην είναι. Μπράβο, τώρα κάτσα βλέπει την Ξάνθη, ξέρει τι θα γίνει. Αγόρι, μάμα, εμείς φέρναμε τον Πανόπουλο, εσύ περάτε, θα τον διάχναμε τις κλατσιές. Αγόρι, μας πέραμε τα λουρίγια. Είστε μεγάλα παλιόπαιδα. Τώρα πες μας και εσύ καμιά ιστορία, καμιά χιλόπιτα εκεί στο σχολείο. Για πες τώρα, για πες. Τώρα σχολείο, κοίτα να σου πω κάτι. Άιντε τώρα, να δεις και αυτό. Εγώ φαίνομαι πιο νέος από τον εκεί του διπλανό σου. Σίγουρα. Παρόλο που αυτός φαίνεται 48 χρονών, γρία, εγώ νόμιζα 60 είναι. Για μένα λέει. Για σένα λέει. Όχι, ρε, πολύ σας πάω. Σαν παλέμαχος εραστής, σε τσόντα μοιάζει να πούμε. Εάν το πιο αστείο, η πιο αστεία φάση της ζωής μου είναι όταν ξυπνάω το πρωί. Θέλω μια μισή ώρα να συνέλθω. Μόνο το δικαστή σε κάνει καλά. Δηλαδή έτσι και είναι να βγω κάπου μηχανικά βγαίνω. Όταν μου λέει άλλο καλημέρα, δεν πα στον διάλογο. Άμα δεν πιω καφέ να συνέλθω, έχω βαρύ ξεκίνημα. Αλλά μετά μόλις βάλω τη Δευτέρα, βολίδα. Δηλαδή το πρώτο μισάωρο. Το πρώτο μισάωρο, 3/4, μία ώρα. Καταρχήν. Χειρότερο και από φουγάτσα είσαι. Δεν θέλω να με μιλάει κανένα. Βόλβο, ρε. Βόλβο, ρε. Τα Βόλβο είναι έτσι. Άμα πάρουν μπρος μετά, περνάει και δεν σταματάνε μετά. Είμαι δεκαεξαβάλβητο. Ναι. Με ηλεκτρονικό γκάζι. Έμα και το ηλεκτρονικό γκάζι στα μούτρα. Άιντε, άιντε και αυτή η χουρμούζη μάλλον. Το ηλεκτρονικό γκάζι στη χουρμούζη. Θα με ρωτώσει με το μεσάκι σα το έδειξε. Καλά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ναι. Είμαι μεγαλύτερος από εσάς. Είμαι 55 κλειστά στις 5 Ιανουαρίου. Καϊμάκης. Τα μάμ. Είσαι εγώ καιρός. Τσελεμεντεύς ναι. Το έρωτα κι αυτός. Ναι, είναι. Ναι. Είδε, καλά είστε και τέτοιες, ανακατεύθυνση των ζωδίων. Όχι, βγήκε ο άλλος, λέει είμαι ερωτευμένος. Μα 19 χρόνια ναι. Είναι λογικό. 50 χρόνια δεν είναι λογικό να είσαι ερωτευμένος. Τώρα ξέρεις τι, περιμένουμε τηλέφωνο και από το Χορταρέα τώρα το επόμενο να μας πει και αυτό. Ο Χορταρέας ήταν γείτονάς μου. Και εσύ. Ο θείος του. Ήταν φίλος. Είχε σούπερ μάρκετ εκεί στην Χουρμούση. Στη Χουρμούση με το ηλεκτρονικό κάτσι. Ο κ. Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης Χορταρέα. Δεν είναι 48 αυτό, ρε. Αυτό λέει ιστορίες πιο παλιές, ρε. Ναι. Εμείς 68, ρε. Ρε, μήπως είναι και μας παίζει παπά. Όχι, ταυτότητα βγάλε, ρε. Έχω κάνει φροντιστήριο εγώ στο πάρκο τα Εθαράπη, ρε. είσαι τη Χάσπαρτος, ρε. Μια μέρα εκεί, χειμώνα καιρό, στο πάρκο τα Εθαράπη χρόνια έχει. Ναι. Περνάει ένα Volvo Amazon. Amazon. Δεκαετία 60. Πω, εκεί που καθόταν όλοι. 0-107 μέρες έχει αυτό, ρε. Άκου, καπνίζανε κασίες γιατί κάνανε εκεί στο πάρκο χαράματα. Λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Ήρθε, λέει, δίπορτο ήταν αυτό. Λέει, έβγαλε από το πόρ μπαγκάζ, λέει, ένα πτώμα. Λέει. Του πέταξε, λέει. Του έκανε με το δάχτυλο σου όλου. Τι του έκανε. Λέω και τι.
Πήγατε, λέω, σε καμιά αστυνομία. Καλά, είσαι καθό, λέει να πλέξουμε. Λέει. Τον αφήσαμε εκεί, λέει. Την άλλη μέρα το πρωί, λέει κάποιο, θα τον πήρε, λέει. Πού, πού, Καζό να μιλήσει. Θε να σε βάλει επόμενο πελάτη στο Amazon, θε να σε βάλει. Εκείνο το πάρκο το Εθαράπη έχει δει. Έχει δει εκείνο το πάρκο, φαντάσματα έχει εκείνο το πάρκο το Εθαράπη. Τέλο πάντων. Είναι εκεί, εκεί, εκεί. Χαιρετώ λοιπόν τις σφαριές χωρίστρες και. Πολύ ατάκα εκεί. Άμα πάρει ο Κατσίνης το Παναθηναϊκό. Δεν ορίστηκε σήμερα το Βέρεια Ηρακλής. Θα πάει μετά. Αλλά θα πρέπει για να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος να ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια. Και ξέρεις όλα τα παιχνίδια. Ο Ασαϊφάν για Παναθηναϊκό μπορεί, τον περιμένει ο Ζουνίδης να παίξει με τον Μπουμάλι δίδυμο. Σκηνοθέτη από Αθήνα, επειδή εδώ και δύο μήνες λες για Πλατέλα και Άρη. Αυτό πήγε ατρόμητο. Ναι. Οι φετινές σου σκηνοθεσίες σου με Άρη, όλες έξω έπεσαν. Άλλαξε έργο. Επόμενη γραμμή, ναι. Άλλαξε κανάλι, Κώστα. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Γεια σου, φίλε. Πήρε ένας ο Βασιλάκης, ο Καΐλας, ο Αριανός, να πούμε να πει τον πόνο του. Πήρε ο άλλος εντωμεταξύ με το που είπε: εγώ δεν θέλω φίλες, έχω φίλες. Ναι. Φάνηκε ότι είναι παοκτσής, να πούμε. Ο Μαμιάς. Πήρα και εγώ να πω τον πόνο. Εσύ γάβρος είσαι τώρα. Κάτσε να δούμε. Καλά, γιατί με κόβεις. Πες μου γιατί με κόβεις και θα σε πω. Για Αριανό. Παοξής πάντως μια φορά δεν είσαι. Όχι, Αριανός είμαι, Αριανός. Έλα ρε τώρα, έλα ρε Κώστα τώρα. Λοιπόν, έλα ρε ελεύθερο σκοπευτή, λέγε. Στέλιος λέγομαι. Στέλιο. Καλησπέρα κιόλας. Ναι. Πήρα να συζητήσουμε λίγο τα τουάρεως. Ναι. Αφού μου κρατάτε και παρέα εδώ το βράδυ, να πούμε. Γιατί να μην σε κρατήσουμε, αφού μας κρατάς κι εσύ. Λοιπόν, έχω να πω ένα πράγμα. Όταν εγώ έλεγα ότι ο Ηρακλής θα γίνει τσιράκι του ΠΑΟΚ, δεν μ' άκουγε κανείς. Ναι. Εγώ είχα συζήτηση με φίλο μου, η Ηρακλειδέα με είπε, το πρώτο βήμα έγινε, έβαλε φουσκωτούς ο Ιβάν γύρω-γύρω από το γήπεδο. Η φουσκωτή του Ιβάν ήταν στο Καφταζόγλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ακριβώς. Το είπε ο Αλέξης στη θύρα 10 και είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έτσι ναι. Ακριβώς. Μετά γυρνάει και με λέει άλλος, σεκιουριτάς με το που σκάνει η μάνατζερ των παιχτών του Ηρακλή. Πάει Βανάκι, τους παίρνει, τους πάει όλους στο Μακεδονία Παλάς και μετά από μισή ώρα σκάει ο Ιβάν και τους μιλάει. Έτσι. Και βλέπουμε χειμερινή μεταγραφή πρώτη του ΠΑΟΚ, το μοντέλο να πούμε. Το μοντέλο. Το μοντέλο. Το Λουκαμόντριτς. Το μοντέλο να πούμε, γιατί τον πήραν αυτό να. Που βγαίνει να πούμε και είδατε τη συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξη. Ναι, τα ναι. Είχαν γραμμένα από την άλλη να πούμε του τα ντούμπλαραν. Ναι. Και τα κοιτούσε και έλεγε ναι, κάτι θα πω και για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Θα πει κάτι. Ναι, λοιπόν. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, έχω να πω και για τον Τζιμπούρ και για τον Ντάτο και για τον άλλο. Δώσε. Ο Τζιμπούρ δεν υπάρχει. Μπράβο. Δεν υπάρχει πλέον παίχτη Τζιμπούρ. Εδώ. Άνθρωπος ο οποίος μιλάει με τον Μπουγκέρα πριν έρθει και τον λέει θα πάρεις όλο το χρόνο, τον πρώτο σου χρόνο μετρητά στο χέρι. Γιατί για να έρθει να κάνει διακοπές εδώ φραγκοφωνιάς να πούμε και... Ο άλλος και μας έχει βάλει 50 κιλά το βιζίτο να πούμε μόνο με πριν την μπρά μαζεύεται. Πριν την μπρά. Και τον βλέπουμε να πούμε, λίγο τον ακουμπάνε, πάει και κλαίει στους διαιτητές να πούμε και σε τέτοια. Τέτοιους παίχτες δεν τους θέλουμε, μπούλο. Μπορείς να βρεις τη θέση τους, να κάνεις μια βόλτα, ένα καλό scouting να κάνεις, θα βρεις 10 παιχταράς να πούμε με τα μισά λεφτά. Σωστός. Στείλ τον κάρκελ να τον βρει. Αλλά εμείς θέλαμε το όνομα να πούμε. Ναι. Θέλαμε το όνομα. Τέλος πάντων. Φάει όνομα. Άστε γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα για διώξαμε τον παίχτη τον καλό, τον Βουτσιά. Τον είδα σε ένα-δύο φιλικά, μου άρεσε. Και κράζεις τον Μπούρμπο. Ναι. Τώρα γιατί για να κρατήσω τον Μπούρμπο. Ταλέντο να πούμε παλέμαχος ετών 36 να πούμε. Άντε βγάλει άκρη τώρα εσύ. Έχουμε Μπούρμπο. Έχουμε Ραούλ Μπράβο. Η Τζίδη που είναι σαν γέρος. Έχουμε τον Τζιμπούρ μπροστά, το θορυκτό που όντως είναι θορυκτό. Καράμπελα. Καράμπελα. Λείπει μόνο να πάρουμε και ένα Τραϊανό Δέλα. Να τον έχουμε να πούμε σαν τον Τιτανικό, να στρίβει δεξιά και αριστερά. Να πούμε ότι κλείσαμε. Ακόμουν ενώπιον. Δηλαδή μπορεί να στρίψει το λιμάνι αυτό. Αυτό κάπου εκεί θα είναι. Έχουμε και τον Ιτζίδη, τον Μπεχτάρα. Που μα ήρθε από τον Άνω Μαχαλά να πούμε. Και δεν νοιάζεται ούτε για πώ θα πάει η ομάδα. Εγώ λέει πάω και είμαι και όλα κομπλέ. Έχω πάω ξύ. Ξέρεις, στραβώνει το στόμα. Έχω πάω ξύ. Τρία εγκεφαλικά μαζί και στράβωμα το στόμα. Αυτά ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παίχτες που κάνουν τη διαφορά μέχρι στιγμής. Ο Τάτος όταν θέλει. Σωστός. Όταν θέλει μόνο. Γιατί όταν είναι σε μέρες αχά και μπουχοχού να πούμε.
ανάκογλου όταν αποκτήσει επιτέλου τσαγανό. Τι δεν τσαγανό έχει, να αποκτήσει ανάκογλου. Ρε. Δεν έχει. Ρε. Είναι γρήγορο να πούμε. Είναι... Ο ανάκογλου, άμα μπει με μια γκόμενα σε ένα μπαρ και του πειράξει κανένα την γκόμενα. θα ζητήσει βοήθεια από τον μπάρμαν. Και μπάρμαν ξέρει ποιο θα είναι. Ο Ιτζίδης. Λοιπόν, τους δαμπάνικο εκεί το βλέμμα του δαμπάνικο. Ειλικρινά έχω να φύγουμε και λίγο από αυτά, να πάμε λίγο σε πιο εύθυμα πράγματα. Άιτε πάμε. Να κάνω μια ερώτηση σε αυτό το παλικαράκι που πήρε πριν 19 χρονών που λέει με τη σερβιτόρα. Άιτε πάλι. Ναι. Τι Βασιλάκης Καΐλας ήταν αυτό. Να, εγώ τι θέλω 3 χρόνια και 3 χρόνια τι κάνατε. Παίζατε σούπερ μάρκετ. Εντάξει, είναι 19 είναι, δεν είναι 30-40. 19 είναι, εγώ 22 είμαι. Και εγώ 22 είμαι, αλλά δεν είμαι και σαν τον Παοκτσί να έρθω. Α, φίλες, έχω πολλές. Έχω εσένα να πούμε 7 χρόνια. Πάντως υπάρχουν άντρες που τα ερωτικά τους τα συζητάνε με τους μαμάδες τους. Αμά, κοστά αυτό. Το κατάντια είναι, ρε φίλε. Από ότι τον κόβω αυτό να πρέπει να δουλεύει όλη τη μέρα, να μην τον πληρώνουν, να παίρνει λεφτά από τον φίλο του για να κερνάει την κόμενα. Για να τη δίνει μπουρμπούρι, ξέρω εγώ. Μπουρμπούρι. Μπουρμπούρι, έτσι είναι. Πακετάσιμε. Να μην πω ότι διάλεξα να πούμε. Επικίνδυνο είναι αυτό. Επικίνδυνο είσαι. Ναι. Δουλεύει όλη τη μέρα να πούμε σε κάνα catering, ξέρω εγώ, κάνα μια μαλακία. Επειδή δεν τον πληρώνει ο άλλος, θα πει α, ξέρω εγώ, για να αρέσει αυτό που λέει. Παίρνει δανεικά από τη φουλαράκι να κρυνάει την κόμενα. Το θηρίο τι λέει. Αριανός, τι θα πήρε, σωστά τα λέει το παιδί, ρε. Κοίταξε, πρέπει να πάει να την πιάσει. Να την πει, κοπελιά, εγώ ούτε φίλους θέλω, ούτε τέτοια. Τους φίλους μου τους έχω. Ναι. Του γκόμενες έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 2, 5, 10 όσες έχουν περάσει. Εγώ θέλω να είσαι η επόμενη. Ναι. Θες, δεν θες. Σωστά. Αντεγιά. Να ξεφλουδίσουμε τα αμύγδαλο. Ναι. Στο γήπεδο την Κυριακή, πίνουμε 2 ντουμάνια και την ξεχνάμε. Ναι, να χτυλήσουμε το καταΐφι. Εύκολα τα λέτε. Εύκολα τα λέτε. Αλλά ο έρος είναι αρρώστια. Άμα ο άλλος είναι υπό την επίρρεια αυτού του διηγερικητικού, να πούμε που είναι ο έρωτας, δεν μπορεί να τα πει αυτά. Εσύ τα λες τώρα εκ του ασφαλούς. Τώρα θα σε πω και το δικό μου. Εγώ πηγαίνω, πηγαίνω στο το γλυκό μαλάτι, το ξέρεις. Παρακαλώ. Ποιο απ' όλα. Το γλυκό μαλάτι στην τέτοια, στην Μπότσαρη λέω. Στην Βουλγαρία. Στην Παπαδάκη. Αυτός είναι χορηγός μου στην τηλεόραση. Φίλος μου. Αυτό. Αδερφός μου, κουμπά. Ναι. Ποιος, εκείνος ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Δύο αδέρφια που είναι, δύο παιδιά. Θέλω να με πας και εμένα εκεί. Φοβερό μαγαζί είναι. Ωραίο. Και εμένα να με πας. Έχω πάει. Και μάλιστα έχω πάει. Το κοκκινομάλικο, το έχεις δει. Ποιο κοκκινομάλικο, ρε. Εγώ έκλεισα δουλειά εκεί πέρα. Κοκκινομάλικο θα βλέπω. Σε έλεγα, σερβιτόρα αυτό, ας αργήσει. Τι είσαι, μόνο για δουλειές πάμε. Ρε, εσύ καταρχήν εκείνο το μαγαζί τραβάει και ο κόσμο μεγάλης ηλικίας. Είναι σαν το τρέμαρι το παλιό. Ρε, εγώ για τη σερβιτόρα σε λέω. Άστον αυτό, ρε. Σαν το Κόρντομπα επιτάχυσε για αυτό ο Ραπτόπουλο. Άστον, ρε. Εγώ πάω να κλείσω δουλειά εκεί. Τη σερβιτόρα πάρ' την εσύ. Εγώ θέλω να πάρω γι' αυτό πάω, την κλείνω το μάτι να πούμε, ψήνεται, τη βλέπω. Αλλά εντάξει, θα τη ρίξω. Και δεν κάνω κίνηση ακόμα γιατί αυτή τη στιγμή τα επαγγελματικά μου, το πακέτο δηλαδή, δεν έχει καλό μπουρμπούρι. Ναι. Αλλά όταν αποκτήσουμε και κάνα τέτοια, κάνουμε κανένα πράγμα. Δεν με λες, εκεί που πας τα πακέτα, σε αντί καμιά ιστορία με καμιά ζουντουχήρα μυστήρια, κάνα τέτοιο κόλπο. Κοίταξε, έχει βγει γιαγιά. Για πες. Έχει παραγγείλει, ξέρω εγώ ότι έχει παραγγείλει. Ναι, τα snacks. Ναι, τα snacks, δεν ξέρω τι στη ζωή μου. Έχει βγει έξω με ένα στριγκό τέτοιο. Εγώ την κοιτάω και σκέφτομαι τώρα να πετάξω την παραγγελία και να φύγω. Αξίζει να φεσωθώ, ξέρω εγώ, 6-7 ευρώ. Δε. Ή να την αφήσω. Πω. Τόσο τώρα, χάλια. Ναι, ήταν σε λέω. Θα έβγαζε τη μασέλα για να με κάνει τα. Του τα καμών. Ξέφυγε, φύγε, επόμενη γραμμή. Ξέφυγε, αλλά είναι καλό. Ή το καλό. Να ξανάρθει. Καλό. Γεια σου, καρτάκι. Ωραίο. Ναι, καλό. Θα αφήνω να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι, πακετά. Ναι, πακετά. Επόμενο κύριο. Επόμενο ελεμεντέ του έρωτα. Έλα. Δεν θέλει αυτός. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό? Χλωμό. Γιατί? Γιατί έχει... 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 Γιατί?
Γιατί έχει. Γιατί. Γιατί έχει. Γιατί. Γιατί έχει.